Вчера мы говорили jednom chrystianizmu. Αν εσείς έχετε αγγίξει τον χριστιανισμό και αν θέλατε κάτι να καταλάβετε από αυτόν, πάντα από τα παιδικά μας χρόνια μας έχουν μάθει με έναν τρόπο. Στην αρχή ο χριστιανισμός ξεκινάει με μετάνοια. Τι σημαίνει? Πρέπει να απαρνηθούμε να ζούμε με αμαρτίες. Μπορείτε να κάνετε αθόρυβα τα τηλέφωνα μόνο, συγγνώμη, επειδή και εγώ. Δηλαδή η μετάνοια σημαίνει να αποδεχτώ την ευθύνη μου απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους και να προσπαθήσω να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη. Παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει σε αυτό. Και τότε ζωγράφισα ένα τέτοιο σκίτσο για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Ο καθένας από εμάς χτίζει για τον εαυτό του τον δικό του ναό. Τα θεμέλια. Η πρώτη πέτρα είναι η μετάνοια. Η δεύτερη. Η πίστη. Η τρίτη. Ελπίδα. Η τέταρτη. Ταπεινότητα. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πάντα τι θα πει ταπεινότητα. Το χριστιανισμό τον να κατηγορούν συχνά για αυτό, το ότι με την ταπεινότητα μπορεί να, όταν είμαστε ταπεινοί, να μας χτυπάνε, να μας επιτίθονται και εμείς να μην αντιδρούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίζουμε απλά την άλλη πλευρά και να υπομένουμε. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Η ταπεινότητα σημαίνει τι? Η μοίρα κάθε ανθρώπου μας οδηγεί από το παρελθόν στο μέλλον. Καθένας από εμάς έχει παρελθόν και μέλλον. Και εδώ είναι το σήμερα. Πριν από 20 χρόνια και εγώ έτσι ξεκίνησα να μιλάω με τον εαυτό μου. Ας πούμε πως εδώ πάνω είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος είναι ατελείωτος. Το παρελθόν μου είναι πολύ μακριά από την αγιότητα, από την αγιοσύνη. Και έχουμε κάνει όλοι κάποιες αμαρτίες. Και οι αμαρτίες δεν είναι μόνο οι πράξεις μας, ούτε μόνο οι λέξεις μας, αλλά είναι οι σκέψεις μας ακόμα και εκτός από αυτό είναι και τα συναισθήματα. Οπότε όταν δεν τηρούμε σωστά κάτι σε αυτούς τους τομείς, σημαίνει πως έχουμε κάνει αμαρτίες. Και ο κάθε σωστός ιερέας θα πει ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό οι δικές μου αμαρτίες δεν ήταν τα λόγια και οι πράξεις μου, επειδή ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος, αλλά δεν υπολόγιζα πως υπάρχουν και οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Δεν θεωρούσα πως είναι δική μου πράξη η σκέψη μου. Γι' αυτό κάποια μέρα το 1994 εγώ είπα, εάν σήμερα η μοίρα μου έχει φέρει κάποια αρρώστια ή κάποιο πρόβλημα, αυτό είναι αποτέλεσμα από κάποια προηγούμενη αμαρτία μου. Δηλαδή κάθε αμαρτία φέρνει κάτι κακό, αρρώστια ή κάποιο πρόβλημα. Άλλη αμαρτία θα φέρει άλλο πρόβλημα, κάτι άλλο. Δεν σημαίνει πως είναι πάντα αρρώστια. Θα μπορούσε κάποιος να σας βρήσει.
Κάποιος να σας κοροϊδέψει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σήμερα. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς επίσης βλέπουμε τις ειδήσεις και ξέρουμε. Γιατί έρχονται αυτά τα προβλήματα? Επειδή ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, κάνει οι αμαρτίες. Мало того, если сегодня, когда меня ударил грех, сегодня, когда меня хитрили, какая амартия, есть ли какая-то парельсон? Ну, допустим, какой-то человек, которому верили, вас обманул. Кого-то, кого не бесевоме, меня коридепси. Это может быть знакомый, может быть знакомый. Это может быть знакомый, может быть знакомый. Όποιος να είναι. Τότε εμείς νιώθουμε πως είναι άδικο. Но, αλλά εάν το κοιτάξουμε πως, τι έχουμε κάνει σε όλη τη ζωή μας, αυτή απλά είναι κάποια τιμωρία μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Από τον Θεό, επειδή ο νόμος είναι έτσι. На земле закон, что посеял, то и пожнешь сто лицей. И о нем в жизни, στη γη είναι αυτός, ό,τι έχουμε σφύρει, θα το θερίσουμε. И тогда, και τότε, я когда-то сказал, εγώ κάποτε είπα, σε τέτοια περίπτωση, если я верю в Бога, εάν εγώ πιστεύω στον Θεό, для меня не пустое слово. Και για μένα το όνομα Θεός δεν είναι απλή λέξη, σούμα каких-то законов, αλλά ενσωματώνει κάποιους νόμους и закон воздаяния. Και μαζί με όλους τους νόμους και αυτό τον νόμο и για το αποτέλεσμα. Το ότι έρχεται τιμωρία για κάθε αμαρτία, γνωρίζω πως Θεός υπάρχει, право на обиду я не имею. Τότε εγώ δεν έχω δικαίωμα να θυμώνω. Потому что я это заслужил. Επειδή σύμφωνα με τον νόμο εμένα μου αξίζει. Преступник должен страдать. Преступник должен ο εγκληματίας πρέπει να υποφέρει. Ο εγκληματίας πρέπει να τιμωρηθεί. Поэтому, если серьезно верит и серьезно относится к Богу. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει σοβαρά και σοβαρά δέχεται τη θρησκεία, в таком случае он должен разобраться в этом. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να κατανοήσει αυτά. И понимать взаимосвязи. Και να καταλάβει την αλληλοσύνδεση με όλα αυτά. В науке это называется причина следствия. Στην επιστήμη ονομάζεται αιτία και αποτέλεσμα. Если потрогаешь горячую утюг, εάν ανοίξετε καυτό μάτι, θα καείτε. Εάν κάνετε μπάνιο στο κάπου με κρύο νερό, θα κρυώσετε. Παντού ο νόμος εφαρμόζεται παντού. Οπότε μην κάνουμε βλακίες. Και δεν θα, μην κάνουμε βλακίες για να μην έχουμε προβλήματα. Όλα αυτά, όλο αυτό το σχήμα, όχι απλά ο θυμός είναι αμαρτία όπως το βλέπουμε, αλλά ακόμα και το να μην θέλουμε να δεχτούμε τον νόμο του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος πάει στην εκκλησία, στο ναό, προσεύχεται, νηστεύει, τηρεί τους νόμους και τις τελετές, κλαίει μπροστά από τις εικόνες, παρακαλάει τον Θεό για βοήθεια, αλλά με τα συναισθήματά του, με το θυμό του, λειτουργεί ενάντια του νόμου του Θεού. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, αυτοί που δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το νόμο. Σε όλη μας την ιστορία παλεύουμε, όχι ενάντια στο Θεό, επειδή εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι κακό στο Θεό, αλλά παλεύουμε ενάντια στον εαυτό μας, ενάντια στο δικό μας πνεύμα. Και συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη και παίρνουμε τα αποτελέσματα για αυτά. Και όταν δεν το δεχόμαστε, ο θυμός και το ότι δεν δεχόμαστε τον νόμο, τότε μεταφέρει κάποια μεγαλύτερη τιμωρία αργότερα. Και μετά πάλι, αν δεν δεχόμαστε τον νόμο,
ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία και μεγαλύτερο πρόβλημα και μεγαλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο εγώ έχω ζωγραφίσει τη μορφή του ανθρώπου στη γη. Κάθε έθνος, κάθε λαός, ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος είναι έξυπνος, μορφωμένος, πλούσιος, φτωχός, ο νόμος είναι ίδιος για όλους. Сюда же относится. Почему вот, скажем, если взять любой народ и всю землю, αν πάρουμε κάποιον λαό σε μια οπουδήποτε στη γη, αφού ο άνθρωπος δεν ζει με ταπεινότητα, και αυτός είναι όλος τρόπος, ο μόνος τρόπος για να καθαρίσουμε τις αμαρτίες του παρελθόντος. Όποιος γνωρίζει καλά τη Βίβλο, υπάρχει μια φράση και υποστηρίζει τον ορθό λόγο του Χριστού. Δεν είναι κάποιος που αργότερα έχει μιλήσει για τον Χριστό, αλλά μόνος του έχει πει. Кому вы будете прощать? Όποιον συγχωρείτε εσείς, кого и Отец Небесный простит? Αυτόν θα συγχωρήσετε ο Θεός. Это единственный способ είναι ο μόνος τρόπος για να καθαρίσουν οι αμαρτίες μας. Να συγχωρήσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εγώ με την δική μου μοίρα το έχω ελέγξει. Το 1994. Είχα πάρα πολλές αρρώστιες, πάρα πολλά προβλήματα και είχα ξεκινήσει λίγο διαφορετικό δρόμο. Επειδή στην Ρωσία υπάρχουν αρκετές ορθόδοξες εκκλησίες, αρκετές άλλες κατευθύνσεις, υπάρχουν οι προτεστάντες, διάφοροι αιρετικοί, διάφοροι από παραψυχολογίες. Και ο καθένας μου έλεγε ελάτε σε μένα. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Και εγώ τότε πήρα την Αγία Γραφή και προσπάθησα να τη διαβάσω. Και μετά μου είπαν είναι νωρίς για σένα να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Και είπα γιατί. Επειδή ακόμα έχεις πολλές αμαρτίες, πρέπει να βρεις τρόπο και να τις νικήσεις. Περάσαν μερικά χρόνια στα οποία πάλευα με τα συναισθήματά μου και μόνο μετά ένιωσα πως εμένα με τραβάει η Αγία Γραφή και ξεκίνησα να τη διαβάζω. Και ό,τι ήταν από τον Χριστό το ένιωθα με την ψυχή μου και ένιωθα πάρα πολύ ωραία. Αυξανόταν η χαρά μου, ένιωθα ελευθερία. Όταν όμως διάβαζα αυτά τα οποία έχουν γράψει οι άνθρωποι γι' αυτό, ένιωθα άσχημα, ένιωσα πως είναι κάτι ξένο. Και εγώ ρώτησα τότε, πήγα σε μοναστήρι και στο άγαλμα του Χριστού προσευχήθηκα, είπα το Πάτερ ημών και ρώτησα γιατί έχει γίνει αυτό. Και μου είπα επειδή είχες πριν, είχες ερωθεί και τώρα δεν έχουν νιώσει, δεν έχουν μείνει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό η ψυχή σου έχει καθαρίσει και εσύ νιώθεις, εσύ μπορείς να νιώσεις πού είναι η αλήθεια στην Αγία Γραφή και πού είναι το ψέμα. Έχει εμφανίσει μέσα σου κάτι σαν σκένερ εσωτερικό και μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό. Και φυσικά εγώ πολύ προσεκτικά προχωρούσα σε αυτόν τον δρόμο επειδή κατάλαβα πως υπάρχουν πολλά ψέματα σήμερα. Μπορώ να πω πως το πρώτο ψέμα είναι ο ηλισμός. Αλλά όποιος έχει ζωντανή ψυχή παρόλα αυτά ψάχνει πέρα από τον ηλισμό. Μετά ο Σατανάς έχει φτιάξει άλλο όριο, το οποίο μας σταματάει. Είναι η παραψυχολογία, είναι όλες οι αιρέσεις, είναι εκατοντάδες κατευθύνσεις ψευδοχριστιανισμού, οι οποίες κατευθύνσεις λένε πως είναι χριστιανικές.
брат не хочет правды. Και όχι επειδή κάποιος, ας πούμε, δεν θέλει την αλήθεια στην Εκκλησία. Όλοι πολλοί θέλουν την αλήθεια. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχοι ιερείς. Αλλά δυστυχώς δεν είναι σε κατάσταση να επηρεάσουν τους ανθρώπους και την πολιτική. Και πρώτα απ' όλα, επειδή ο άνθρωπος ο ίδιος δεν θέλει να δουλέψει για τις δικές του αμαρτίες. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ψάξουν τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει, να έχει θαύμα να τους βοηθήσει. Στην πράξη όμως δεν γίνεται θαύμα. Ο νόμος του Θεού δεν αλλάζει ποτέ. Και εμείς ζούμε σε δικό του έδαφος, σε έδαφος του Θεού. Και σε αυτό το έδαφος κανένας δεν θα είναι ούτε υγιής ούτε ευτυχισμένος, αν δεν απαλλαχθεί από τα λάθη του. Στη μοίρα μας όλοι είμαστε καλοί. Αν πρέπει να παίρνουμε το καλό, όπως έλεγε ο Χριστός, να μην παίρνουμε πέτρες τώρα στο καλό. Αν αγκάθια, ναι, να μην παίρνουμε αγκάθια, να παίρνουμε κάτι καλό και τότε θα έρχεται ακόμα καλύτερο αργότερα. Όλα αυτά ονομάζονται ταπεινότητα. Επειδή εγώ σταμάτησα να θυμώνω, σταμάτησα να εκνευρίζομαι, σταμάτησα να θλίβομαι. Γιατί? Επειδή είπα, αν εγώ έχω κάνει όλα αυτά, σημαίνει πως εμένα δεν μου αρέσει η ζωή, δεν μου αρέσει ο νόμος του Θεού. Ο Θεός είναι τελειότητα και εμείς, και ο κόσμος είναι τέλειος. Η φύση είναι υπέροχη, το νερό, ο αέρας. Μας έχει δοθεί σαν μέρος για να ζήσουμε, για να μάθουμε να αγαπάμε. Κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δηλαδή ο σκοπός του ανθρώπου είναι να κατανοήσουμε τους νόμους αυτού του κόσμου και να τις ερευνήσουμε. Κάθε επαγγελματία στον τομέα του γνωρίζει, είτε είναι μηχανικός εργοστάσιο ή κατασκευαστής ή καθηγητής. Εάν κάνει λάθη στο επάγγελμά του, αυτά τα λάθη θα φέρουν ή σε κάποιο ατύχημα, είτε στην κατασκευή, είτε στο εργοστάσιο, ή θα έχει μάθει κάτι άσχημα τα παιδιά. Δηλαδή όλα αυτά είναι κακά. Και εδώ περισσότερο στη ζωή. Γι' αυτό όταν εγώ πολεμούσα με όλα αυτά τα συναισθήματα, με την ομάδα αυτών των συναισθημάτων, εδώ έρχεται ο θυμός, ο εκνευρισμός, ο έντονος θυμός που είναι σαν ανώτατη φάση εκνευρισμού, η θλίψη. Όλα σαν σύνολο κατάλαβα πως εγώ προσωπικά αντιστέκομαι στο θέλημα του Θεού. Και εγώ μου δόθηκε να καταλάβω όλο αυτό το πράγμα. Και όταν κάποιος έκανε κάτι κακό σε μένα, εγώ έλεγα, θυμάμαι από τον Χριστό, ο Θεός έχει πει, εγώ θα αποδώσω. Αυτός που σε έχει νευριάσει, εγώ θα του αποδώσω. Εσύ μην κρίνεις και μην κρίνεις από εδώ και πέρα. Και βγάλει πρώτα το δικό σου πρόβλημα από το μάτι σου και με πριν να ζητήσεις από τον άλλον να βγει. Αλλά αυτό που έκανα μόνο αργότερα, μόνο τότε αφού τα εφάρμοσα, τότε ήρθαν αλλαγές στη μοίρα μου. Όταν έγιναν πράξεις. Θυμάστε την παροιμία. Благие намерения, и καλές προθέσεις οδηγούν στην κόλαση. Γι' αυτό δεν αρκεί μόνο να θέλουμε, πρέπει και να πράττουμε. Για να πράττουμε πρέπει να γνωρίζουμε.
Χρειάστηκα πάρα πολλά χρόνια για να τα καταλάβω όλα αυτά. Πάρα πολλές θρησκείες και με πνίγανε και μου λέγανε τι νομίζεις, είσαι έξυπνος, τι δημιουργείς. Αλλά όταν είδα πως έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές πια στη μοίρα μου, από την αρχή τότε το 1994, στο τέλος του 1994, πάρα πολλές αρρώστιες έφυγαν από πάνω μου. Εγώ έκανα ένα πείραμα. Από την 1η Απριλίου του 1994 μέχρι τη σημερινή μέρα δεν έχω πει ούτε ένα χάπι και ποτέ δεν πηγαίνω στο γιατρό και νιώθω υπέροχα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πείραμα. Όπως και οι επιστήμονες κάνουν πειράματα και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό σημαίνει πως είναι ο σωστός δρόμος. Γι' αυτό όταν μου μιλούσαν για διαφορετικές άλλες κατευθύνσεις και διάφοροι άνθρωποι υψηλού επίπεδου, εγώ έλεγα, εγώ πιστεύω στον Θεό και στον Χριστό, στον Χριστό και τον Θεό. Και στην Αγία Γραφή υπάρχει ξεκάθαρες οδηγίες από τον Χριστό πώς να ζούμε. Τις φράσεις του, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές, υπάρχει ολόκληρη διδασκαλία. Ενώ οι άνθρωποι πολύ επιφανειακά τα διαβάζουν με το μυαλό τους και με την ψυχή τους δεν καταλαβαίνουν απόλυτα τι έχει πει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν απ' έξω την Αγία Γραφή, αλλά η πνευματική διδασκαλία του Χριστού είναι πέρα από τα όρια τους. Αυτό το πώς καθαρίζουν οι αμαρτίες, εγώ θυμάμαι πως ήταν κάποιος ιερέας που προσπαθούσε να μου καθαρίσει τις αμαρτίες. Εγώ δεν είχα τότε τέτοια σχολεία. Εγώ μέχρι, όπως ήμουνα μέχρι τότε που μου συγχώρησε τις αμαρτίες, έτσι παρέμεινα και μετά αφού μου τις συγχώρησε. Και είπα, αφού δεν άλλαξε τίποτα. Δεν έχει αλλάξει η μοίρα μου. Και μετά κατάλαβα πως μόνος μου πρέπει να κάνω τα πάντα. Κανένας δεν μπορεί να καθαρίσει τα αποτελέσματα από τα δικά μου προσωπικά, από τις δικές μου προσωπικές αμαρτίες. Γι' αυτό ο Ιησούς έχει δώσει ξεκάθαρη εξήγηση πως καθαρίζει η αμαρτία από τον άνθρωπο. Όποιον συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες, θα σας συγχωρεί σαν ο Θεός. Εγώ κατάλαβα πως κάποτε είχα προκαλέσει κάποιον δαίμονα και όταν με τιμώρησε ο Θεός αργότερα γι' αυτό, εγώ το δέχτηκα ήρεμα και είπα, Θεέ μου αξίζει, αλλά δεν το είπα με το μυαλό μου, το είπα με την ψυχή μου, ειλικρινά, σαν μικρό παιδί. Και είπα, εντάξει, αφού είναι έτσι, ας είναι έτσι. Και σε τέτοια περίπτωση η ειλικρινή μου συγχώρεση είναι απώλεια αμαρτιών. Επειδή το θέλημα του Θεού διέλυσε αυτό το κακό και το κατέστρεψε. Όταν άρχισα να συγχωρώ, άρχισαν να μειώνεται το αρνητικό μου παρελθόν. Και εγώ με αυτόν τον τρόπο έλεγξα τη φράση του Χριστού και κατάλαβα πως είναι ακριβώς πραγματικά έτσι. Εάν εγώ δεν έχω τέτοια συναισθήματα, αν δεν υπάρχουν μέσα μου, δηλαδή εγώ στην πράξη έχω αποδεχτεί στην πράξη το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο στην αρχή της ζωής μου. Η θλίψη, ας πούμε, φαίνεται κάτι πολύ ειρηνικό, πολύ καλό, αλλά στην πράξη είναι
σαν να κατηγορεί στον Θεό πως ο κόσμος δεν είναι καλός, πως δεν είναι σωστός αυτός ο κόσμος. Οι ληστές λένε, πού είναι ο Θεός σας? Αφού υπάρχει, αν υπάρχει Θεός, γιατί δέχεται όλα αυτά που συμβαίνουν? Και εγώ απαντάω, δεν θα δέχεται. Επαναφέρει και επαναφέρει και επαναφέρει τις αμαρτίες μας. Απλά εμείς δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Σε μία περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση δεν ξέρουμε πώς. Για αυτούς που ψάχνουν υπάρχουν πάρα πολλές κατευθύνσεις, όπως σας είπα, που προσφέρονται. Γι' αυτό εσείς γνωρίζετε πως για να καταφέρετε κάποιο αποτέλεσμα πρέπει ξεκάθαρα να κατανοήσουμε τι ήθελε από εμάς ο Ιησούς. Τι είναι η ανθρώπινη αμαρτία και πώς να την καθαρίσουμε, πώς να την απαλλαχτούμε από αυτή. Αργότερα θα πω λίγο περισσότερα και για την βάπτιση και όλα αυτά. Ας τελειώσουμε την κατασκευή του ναού μας. Επειδή την τελευταία πέτρα που έβαλα στο θεμέλιο, έχω πει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, όλες οι άλλες πέτρες δεν είναι τόσο σημαντικές. Αν πάρουμε την πίστη, πρέπει να πιστεύουμε με την ψυχή μας και όχι με τον μυαλό. Γι' αυτό λένε ευλογημένοι, μακάρι οι φτωχοί πνεύματος, αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Την πράξη ουσιαστικά είναι μακάρι, блаженные, αυτοί που ζητάνε το πνεύμα, και αυτοί θα μπουν στο Βασιλείο του Θεού. Στην Αγία Γραφή υφίσταται εδώ και 1500 περίπου χρόνια, από το 325. Από τον 4ο αιώνα που έχουν αποφασίσει για τα 4 Ευαγγέλια. Και έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, δηλαδή ιταλικά, λατινικά, αγγλικά, τον 16ο ή 17ο αιώνα. Την έχουν μεταφράσει και στα ρώσικα. Και για πάρα πολύ καιρό ήταν απαγορευμένο να υπάρχει η Αγία Γραφή στη γλώσσα ενός λαού. Και γι' αυτό εμείς παίρναμε τις πληροφορίες μόνο από συγκεκριμένους ανθρώπους. Γι' αυτό η πίστη πραγματική. Θυμάστε τη φράση. Αν δεν είστε σαν τα παιδιά, δεν θα πείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί τα μικρά παιδιά, ακόμα και τα μικρά κουταβάκια, γατάκια κλπ. Γιατί νιώθουμε εμείς τόσο όμορφα με αυτά τα μικρά, σαν να έρχεται κάτι καλό από αυτά. Επειδή μέχρι ο άνθρωπος να παραμορφωθεί στο μυαλό. Επειδή μέσα από το μυαλό μας το σκοτάδι μας ελέγχει. Και το μυαλό αρνείται πολύ συχνά και τον Θεό. Αλλά και αν τον αποδέχεται, μας κρατάει σε ένα συγκεκριμένο ναό. Για να μην τα βρει όλα αυτά. Не сам, конечно, мозг. Όχι από μόνο του βέβαια το μυαλό. Το μυαλό είναι ένα υπέροχο όργανο. Αλλά αυτό το ότι διαπαζόν είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο είναι η ταχύτητα του μυαλού. Αυτή είναι μια συχνότητα η οποία έχει καταληφθεί από τον εχθρό, ας πούμε έτσι. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Και να πούμε πως κάποτε εγώ έλεγα σεμινάρια
περίπου около 50 часов очень подробно πληροφορίες σε 50-60 ώρες με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια αλλά κατάλαβα πως είναι καλό τουλάχιστον σε λίγες ώρες να δοθούν τα σημαντικά στον κόσμο τουλάχιστον η βάση. Και για τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ψάχνει τον Θεό μπορούν να συνεχίσουν την κίνηση και να τα βρουν μόνοι τους. Ο άνθρωπος είναι αδύναμο όν από μόνο του και με τη βοήθεια και με στήριγμα του Θεού μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Οπότε έχουμε κατασκευάσει ήδη τα θεμέλια. Τους στίχους είναι η θέληση, η υπομονή για πολλά χρόνια. Αν θυμάστε τη ζωή των δικών μας Αγίων, μέχρι το τέλος των ζώων τους έχουν παλέψει δεκάδες χρόνια. Και στο τέλος της ζωής τους λέγανε, επειδή ήταν πολύ απλοί άνθρωποι, έλεγαν, οι άνθρωποι μας θεωρούν Αγίους, αλλά εμείς έχουμε ακόμα πολλές υποχρεώσεις μπροστά στον Θεό. Εγώ κατάλαβα πως ακόμα και τα πρώτα χρόνια πραγματικής πάλης με το σκοτάδι φέρνει πάρα πολλά καλά στην ήρα. Δεν νιώθω την ηλικία μου, δεν έχω αρρώστια. Δεν φοβάμαι την μοίρα, επειδή ξέρω πως εγώ όταν κάνω καλό πάντα θα έρχεται καλό. Αντί για αυτές τις αμαρτίες, αν κάνω καλό και χρήσιμο, κάτι καλό και χρήσιμο, και αυτό θα επιστρέψει και θα επανέλθει. Και όταν είδα στην πράξη πως αυτό λειτουργεί πραγματικά, είπα, εγώ δεν πιστεύω πλέον στο Θεό, μπορώ να πω πως εγώ γνωρίζω πως υπάρχει Θεό. Η εμπειρία μου έδωσε το δικαίωμα να πω, εγώ είμαι βέβαιος πως υπάρχει. Μετά, εάν ο άνθρωπος έχει πίστη, έχει μάθει την ταπεινότητα, αν έχει θέληση και υπομονή, αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει σε όλους. Αλλά αν αυτά υπάρχουν, τότε εμφανίζεται ο θόλος. Είναι η γνώση. Και στο τέλος εσύ γίνεσαι αυτός που κατέχει την αλήθεια. Και ο Σταυρός είναι το σύμβολο της αλήθειας. Και τότε μπορείς να πεις, ωραία, εγώ έχω κατασκευάσει τον ναό, θα προχωρήσω και θα συνεχίσω να μειώνω τις αμαρτίες μου. Αυτό το οποίο έχω καταφέρει, το έχω ελέγξει για τα τελευταία 20 χρόνια. Και θα μεταφέρω αυτές τις γνώσεις στους ανθρώπους. Εννοείται αφήνοντας την ελεύθερη βούληση που έχει δώσει ο Θεός σε όλους. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να απαιτώ, δεν έχω δικαίωμα να τρομάζω, να ζητάω, αφού ο Λόγος του Θεού είναι αξία. Όχι, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι ο Θεός που μας χρειάζεται, εμείς τον χρειαζόμαστε. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος έχει επιλογή να πάει προς τον Θεό ή να μην πάει πουθενά, να καθαρίσει τις αμαρτίες του ή να παραμένει όπως είναι, επειδή η μοίρα κάθε ανθρώπου είναι στα χέρια του. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι πως αυτό το σχήμα λειτουργεί σήμερα πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονα. Θυμάστε στο Ματθαίο 24ο κεφάλαιο που λέει θα είναι πόλεμοι, θα φίλες πολέμου, αδερφός με αδερφό, λαός με λαό θα πάει. Θα υπάρχουν ψευτοπροφήτες, ψευτοδιδάσκαλοι και από τις πράξεις τους θα τους γνωρίσετε.
Όταν τα δείτε εσείς όλα αυτά, знаете, что вас судит Бог. Θα ξέρετε πως ο Θεός θα σας δικάσει και σε κάθε επόμενη μέρα μπορεί να γίνει κάποια καταστροφή. Сейчас ученые сήμερα οι επιστήμονες έχουν δει, που παρατηρούν τον κόσμο, το σύμπαν, έχουν βρει πως το ηλιακό σύστημα βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και ήδη λένε πως εμφανές γίνονται ποιοτικές αλλαγές του περιβάλλοντος. Когда точно это произойдет? Пока ακριβώς θα γίνει και με τις συνθήκες, ο άνθρωπος δεν έχει δοθεί στον άνθρωπο να γνωρίζει. Στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου λέει, ούτε άγγελοι νηπιασμοί, ούτε άγγελοι του ουρανού, ούτε άγγελοι του ουρανού, ούτε ο ανθρώπινος γιος δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ούτε την ημέρα ούτε την ώρα. Αλλά όταν έρθουν όλα αυτά τα σημάδια, να ξέρετε πως έχει ξεκινήσει η δίκη. Και εγώ θεωρεί πως υπάρχει. Είναι εδώ. Извините, можно один вопрос? Мне вопрос. Я бы хотела спросить один маленький вопрос. А любовь или радость? А пусть не агапи что нао. Знание приводит к любви. И гноси одигист и нагапи. Безгрешие приводит к любви. И вот они масалансасти мас одигист и нагапи. Я вчера рисовал, когда мужчины и женщины. Тон андра и гинека, пошо там кафаризун на поти. А мартиес. Спасибо. Δηλαδή πάνω στον θόλο είναι η αγάπη. Εγώ πολύ συγκεκριμένα είπα μερικά πράγματα από αυτά που είχα πει χτες για τον χριστιανισμό. Και ακόμα 2-3 φράσεις θα πω μόνο. Για αυτόν που γνωρίζει όχι άσχημα, καλά τη Βίβλο θα κατανοήσει, θα το καταλάβει. 22, по-моему, глава 22. Νομίζω στο κεφάλαιο 22 του Ματθαίου, το 37, η φράση «Фарисеи спрашивают у Христа». Όταν ρωτάνε οι Φαρισαίοι τον Χριστό, «Какова наивысшая заповедь?» Ποια είναι η ανώτερη εντολή? Отвечает, «Возлюби Бога своего, αγάπα τον Θεό σου». Με την καρδιά σου, με την κατανόησή σου και με την ψυχή σου. Δηλαδή και η κατανόηση πρέπει να το κατανοήσουμε και να τον αγαπάμε. Πολύ συχνά δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Με τέτοιες αδικίες, Θεέ μου βοήθησε, ο Θεός δεν βοηθάει. Και γιατί δεν μας έρχεται βοήθεια? Επειδή εμείς αντιστεκόμαστε στον Θεό με όλη τη συμπεριφορά μας. Η οποία δεν το ομολογούμε. Εμείς με τα χέρια μας και με τα λόγια μας δεν είμαστε ενάντια στον Θεό. Αλλά με τα συναισθήματά μας αντιστεκόμαστε. Η φράση «Держи очаг помысла в чистоте». Держи. Держи очаг помысла в чистоте. Когда, Наталья, чисто, όταν έχουμε καλά συναισθήματα για να είναι καθαρός ο εσωτερικός μας κόσμος. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το εκτιμάνε αυτό. Γι' αυτό η φράση «αγάπα τον Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη την κατανόηση και με όλη την ψυχή». Αν αυτή είναι η πρώτη, η ανώτερη εντολή, χωρίς να τηρήσουν αυτή την εντολή, δεν υπάρχει χριστιανισμός. А что такое любовь к Господу? Ты стиха пи агапи просто Цео. Я тоже не сразу нашел, потому что... Его эписи венто брика амесус. Я могу быть очередным толкователем. Эпиди борина име о эпоменус по проспаси на катаноиси. Я беседовал со священниками на уровне. Эхо сизитиси ме ерис. Игумен настоятель. Ме капьон игумену се монастири. Όχι με απλούς ιερείς απλά. Και μου είπε ο ηγούμενος πως η αγάπη του Θεού μοιάζει με την αγάπη της μητέρας, συγχωρεί τα πάντα. Και εγώ είπα, τότε γιατί εμείς ζούμε τόσο άσχημα? Και είπε, επειδή εσείς απλά δεν πιστεύετε στον Θεό. Και είπα, όχι απλά πιστεύω, αλλά εγώ είμαι σίγουρος. Και
несколько шагов сделал к нему навстречу. Και μόνο λίγα βήματα έκανα προς αυτόν. Βιέζομαι священнику сказал. Και ρωτώντας αυτόν τον ιερέα. По-настоящему читали Библию. Και του είπα, αν εσείς έχετε διαβάσει πραγματικά, πραγματικά τη Βίβλο, εσείς είναι το επάγγελμα σας, είστε υποχρεωμένος να το κάνετε. Δηλαδή στο Ματθαίο λέει αγάπα τον Θεό σου. Στο Ευάγγελιο του Ιωάννη γράφει, νομίζω στο 14ο κεφάλαιο. Если любите меня с большой буквы меня. Αν αγαπάτε εμένα με κεφαλαίο γράμμα το εμένα. Выполните мои заповеди. Θα τηρείτε τις εντολές μου. Это не я сказал. Αυτό δεν το έχω πει εγώ. Αυτό το έχει πει ο Ιησούς. Είναι ο άμεσος λόγος του. Если любите меня, αν αγαπάτε εμένα, θα τηρείτε τις εντολές μου. Кто их не выполняет, кто слов моих не выполняет, меня не любит. Όποιος δεν τηρεί τον λόγο μου δεν με αγαπάει. А кто будет их выполнять, я и Господь, я Отец, придем и сотворим обитель у них. Όποιος τηρεί τον νόμο, εγώ και ο Πατέρας θα δημιουργήσουμε σπίτι μέσα του. Примерно с 15 стиха. Αυτό ήταν περίπου από το 15, το κεφάλαιο 14, στίχος 15 μέχρι το 23 περίπου. 4 или 5 раз. 4-5 φορές. Το ίδιο πράγμα. Одно и то же, это очень важно. Το ίδιο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Любовь к Господу, πως η αγάπη προς τον Θεό δεν είναι απλά στο λόγο μας να λέμε «Σ' αγαπάω» και ούτε να κάνουμε κάποιες τελετές. Οποιαδήποτε κίνηση του σώματός μας δεν είναι απαραίτητη για τον Θεό. Ο Θεός θέλει η ψυχή μας να κινείται. Душа была подвижна и на кинете, ке на ине динати, на дистехите со скотади. Человеческий дух. То пнежма то антроп. Ине пио динато апо то скотади. Почему он проигрывает сражение? Яти то те хани стис палес стис. Потому что нет настоящей воли. Эпиди да не пархи прагматики писти, прагматики фелиси. Потому что нет настоящего желания найти Бога. Эпиди да не чи прагматики писимия на брито Цео, на ревниси то ному. И можно сказать, человек, поднимайся с колен, добивайся. На пуме тон антропо, сико, а потого на танцу, и прохора, ола, мета хели, камета, панда, мета хели, су. Естественно, что και φυσικά ένας μπορεί να έχει κάνει τόσες αμαρτίες, άλλους μεγαλύτερες. Οπότε υπεύθυνος μπροστά στον νόμο, ένας είναι λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αλλά το σημαντικότερο είναι να θελήσει. Η φράση, και σήμερα θα το επαναλάβω, ο Ιησούς έχει πει, μη ψάχνετε πώς να ντυθείτε, ούτε τι θα φάτε. Έτσι κάνουν οι αιρετικοί. Ψάξτε τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνο. Επειδή ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σας. Γι' αυτό, αν περάσετε 6-7 χρόνια, εγώ βεβαιώθηκα, άλλαξε η ζωή μου και στη ζωή μου δόθηκε όλα όσα χρειάζομαι. Και ακόμα και να μείνω χωρίς χρήματα για πάνω από μία εβδομάδα ή για μία μέρα, ξέρω πως αύριο θα υπάρχει κάποια δουλειά και εγώ θα δουλέψω και θα βγάλω χρήματα. Δεν έχω από θέματα χρημάτων, αλλά δεν φοβάμαι πλέον, επειδή η τράπεζα είναι πάνω μου και από εκεί δεν μπορεί κανένας να κλέψει, ούτε τιμή συναλλάγματος, ούτε φωτιές, ούτε τίποτα. Επίσης πάλι ο Χριστός έχει πει, μη ψάχνετε πλούτη στη γη. Μπορεί ο καθένας να τα κλέψει, κάποιος κλέπει. Μπορεί να φαγωθούν με κάποιον τρόπο, μπορούν να χαθούν. Ψάξτε τα πλούτη πάνω στον ουρανό και κανένας δεν θα τα κλέψει. Επειδή όταν βρήκα αυτό το πλούτο, εξασφάλισε πλήρη τη ζωή μου και εγώ είμαι καλά.
Είναι καλύτερα να τους πω εγώ, ελάτε εσείς και να καταφέρετε αυτά που σας λέω εγώ. Γι' αυτό έχετε τι να σκεφτείτε. Τώρα θα ήθελα, επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για τα παιδιά, θα ήθελα να δώσω μια εξήγηση. Τι σημαίνει αρρώστια και γιατί αρρωσταίνουν τα παιδιά. Εδώ είναι ο Θεός. Εδώ ο πατέρας. Μάμα. Η μαμά. Και το παιδί. Το ποιο είναι μικρό. Μάμα, η μαμά. Και ο μπαμπάς. Свойство человека заключается в том, что мы кроме тела имеем биополе. И идиотита то антропу ине тетя, что мы эктос от то сома, ехуме ке то энергиако педио. И человек открывает биополе. Кто антропус аниги то энергиако то педио се пья перитос. Если кого-то любит. Όταν αγαπάει κάποιον, η μαμά και ο μπαμπάς αγαπάνε το παιδί. Το παιδί αγαπάει τη μαμά και τον μπαμπά. Και τότε τι? Αυτό είναι σαν ένα κοινό δοχείο. Είναι ανοιχτή ο ένας για τον άλλον. Και ας πούμε ο παπάς αρχίζει να εκνευρίζεται με κάποιον υπάλληλο, πως σε κάποιον όταν δεν έχει πρόβλημα με την καριέρα, εμφανίζονται φόβοι, θυμός και διάφορα, ίσως και ζήλια. Η μαμά μπορεί να υποψιάζεται τον παπά πως έχει ερωμένη. Μπορεί να έχει φόβο πως δεν θα έχει κάποιον να ταΐσει την οικογένεια, έχει ζήλια, θυμό, πως λίγοι είναι οι προσοχή που τις δίνουν. Και όλα αυτά τα αρνητικά περνάνε στο παιδί. Επειδή αυτό είναι ένα κοινό ενεργειακό πεδίο. Και όταν θεράπευα παιδιά, 2-3 χρόνια είχα αυτή την εμπειρία. Όταν εγώ θεραπεύω, ας πούμε, το παιδί και η μαμά και ο μπαμπάς παραμένουν όπως ήταν, η θεραπεία δεν τελειώνει. Κρατάει το πολύ 2-3 ώρες, το μέγιστο μια μέρα. Καθαρίζω εγώ το κακό, αλλά αμέσως ξανά επανέρχεται. То есть пока δηλαδή, папа и мама не прекратят, мэхри, на самотечку, не мама и баба на омартену, на канун ласи, прагматика, ребенку здоровья не видать. То педи дэн пори на хиги. А чтобы перестать грешить, надо понять. Και για να σταματήσουν να κάνουν λάθη, πρέπει να κατανοήσουν όλο αυτό το σύστημα, το οποίο σας εξήγησα, τι θα πει αμαρτία και πώς θα την πολεμήσουμε. И вот немножко давайте по эмоциям сейчас. Και λίγο να σας πω για τα συναισθήματα. Вчера не было тут почти половины людей. Я напоминаю, что болезнь заключается в чем? Έλειπαν σχεδόν μισή άνθρωποι και εγώ είχα πει πως η αρρώστια είναι τι. Это человек. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Он состоит из клеток. Ο οποίος αποτελείται από κύτταρα. Клетки состоят из. Τα κύτταρα αποτελούνται από άτομα. Άτομα состоят из набора элементарных частиц. Και είναι άλλα μικρά, πρωτόνια, νετρόνια και λοιπά ηλεκτρόνια. Нормальный атом. Το κανονικό άτομο содержится в балансе скоростью электромагнитных колебаний. Έχει μια ταχύτητα. Αποτελεί, содержится. Электромагнитных колебаний. Έχει ηλεκτρομαγνητικές αλλαντεύσεις. Если человек не ο άνθρωπος δεν κάνει λάθη, αν δεν έχει αμαρτίες, атом будет идеальный. Το άτομο θα είναι ιδανικό. Αν ο άνθρωπος κάνει κάποια λάθη και αμαρτίες, η αμαρτία δεν ξεκινάει με αυτό το ότι ήρθε κάποιος και χτύπησε κάποιον ή ότι έκλειψε το πορτοφόλιο. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από τη σκέψη. Πώς να το κάνει, δηλαδή το σχέδιο.
А прежде чем мыслить, нужно отсутствие совести. Πρέπει να είναι ένα άνθρωπος που βαριέται, δεν θέλει να δουλέψει, αλλά θέλει να ζήσει. И вот здесь получается, и вот здесь, зависть, эан анфропос, эпитреписи ему зилия, фово, примерно 400 раз быстрее солнца. Астата синестимата ини седон 400 фореш пьо григора по дитахитита ту фото. Современная физика знает. И синхронные физики то гнорези. Поэтому идет смятие, электрон не так будет летать. Парамофони, то электронио дэн са лепетай мав тото тропо, и архизи на парамофони. Когда день за днем, день и ночь. И вот оно гинете мера, мета ти мера, нихта, мера, и вот оно хтипай 5-10 хроня. Тогда из этих кривых атомов. Тоте по втата страва атома гинете, катастрефете и геохимия ту китару. Из таких клеток будет. Αυτά τα κύτταρα θα, αυτά τα κύτταρα θα είναι άρρωστος όλος ο οργανισμός. Γι' αυτό σχεδόν όλες οι αρρώστιες ονομάζονται ψυχοσωματικές. Δηλαδή ξεκινάει από την ψυχή και μετά πάει στο σώμα. Если? Акула ногу не откусит. Ектос ан капхис кархария зен коп сто поди. Но это уже судьба. Алла кто пья ине мира. Это тоже ответственность определенная. Эписис ине капхи эфтини дики мас. И вот мы говорили уже о той группе эмоций. Мы с эхуме пи иди я тин омада синестиматон. Которая объясняет, почему обида, уныние, Εξηγείται γιατί ο θυμός, ο εκνευρισμός και ο φόβος είναι αμαρτίες. Εγώ θεωρώ πως αυτό είναι κατανοητό. Ας πούμε γιατί βλάπτει ο φόβος. Επειδή όταν ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από, από την ίδια του την ψυχή και από τον Θεό μέσα από τις αμαρτίες, οπότε είναι πολύ σωστά να φοβάται, επειδή η ζωή δεν προσφέρει τίποτα καλό. Αλλά εάν έχει καθαρίσει όλα αυτά, τότε δεν θα είχε φόβους. Я побеждаю страх в свое время. Его никал то фово. Каким образом? Ме пьон тропо. Я сказал, что зло, тьма. Όπως είπα, το κακό και το σκοτάδι εξαπλώνεται μόνο στην ύλη. Η ψυχή μας βρίσκεται έξω από αυτή τη ζώνη. Είναι πάντα συνδεδεμένη με τον ψυχό, με τον Θεό. Αλλά μέσα από το μυαλό μας μας έχουν αποκοπεί από αυτά. Και γι' αυτό ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο χρόνος και ο χώρος είναι κάποια, έχουν τέλος, είναι κάτι υλικό. Ο Θεός, ο Δημιουργός όλου του δημιουργήματος είναι ατελείωτος. Что верующие, не пести, да, то каталавено в то омологуне. Поэтому, όποιος γνωρίζει λίγο μαθηματικά, любая конечная величина, κάθε αξία η οποία έχει τέλος, по сравнению с бесконечностью, σε σύγκριση με την ατελειότητα, есть величина бесконечно малая. Είναι πολύ μικρή. И что тогда мне бояться? Και ό,τι και τι έχουμε να φοβόμαστε εδώ, αφού έχουμε το πνεύμα, если я начал борьбу, και αν έχω ξεκινήσει την πόλη και πάλι και παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει σε όλα αυτά, και έχω πει στον εαυτό μου, ο Θεός είναι πιο δυνατός από όλα αυτά, τότε έτσι εξαφανίστηκε ο φόβος μου. Υπήρχαν δοκιμασίες όταν ερχόντουσαν άνθρωποι με όπλα για να συνεννοηθούν μαζί μου. Υπήρχαν περιπτώσεις που με είχαν πιάσει κάποιοι εγκληματίες και μου ζητούσαν στο ξενοδοχείο $700,000.
Я человек, я мог убежать. Εγώ είμαι άνθρωπος, ξέρω δηλαδή τον τρόπο να φύγω, αλλά να ξεφύγω. Αλλά εγώ είπα στον άνθρωπο. Человек, который помог мне, если бы сбежал, тогда его бандиты взяли и с него эту сумму. Я не понял, извините, если я просто не понял, расскажите слово человек что? Человек мне помог. А какой άνθρωπος он βοήθησε? И я понял, что каталова, я думаю, ну что будет со мной, каталова, то будет. Вот, я не убежал. И через два дня я там арестован был. И человек мне легко помог, сказал, что они тут в компьютере ошиблись. И мета какой-то человек мне сказал, что кати канане лахтос в компьютере, и меня офисали на фигу, и позже хрустал типа. И я понял, что сотен каталова после мира эти мы докимази. Если ты говоришь, что ты не боишься, και αν λέμε πως δεν φοβόμαστε, ну-ка проверим, ты говоришь, делаешь, σε δοκιμάζουμε, αν, говоришь, να δούμε αν το λες και το κάνεις ή απλά το λες και и δεν το κάνεις. Было, και έτσι ήταν κάποιες φορές удалось устоять, που κατάφερα να αντέξω και έλεγα εντάξει θα σε σκοτώσουν, ήρθε το τέλος σου. Και εγώ έλεγα εντάξει θα με σκοτώσουν και τι έγινε. Εάν έχω κάνει κάποιο λάθος, τότε έτσι ο Θεός θα με πάρει από τη γη και τελείωσε. Και μετά όταν αυτά τελειώνανε, ερχόταν πάνω μου χαρά και μου έδινε μεγαλύτερη δύναμη. Και μετά από κάθε τέτοια δοκιμασία είχα περισσότερη δύναμη. Με δοκιμάζαν για τα χρήματα όταν μου προσφέραν χρήματα. Подавить одних конкурентов для других. На влапсо капьюс се епангелма, на влапсо капьюс из варус капьюн аллон. У меня не было квартиры. Его дэн иха тоте спити. И мне предлагают 100-200 тысяч долларов. Его протинане 100-200 тысяч долларов. Чтобы я это сделал. Я накану в тото прагма. Можешь это сделать? Και μου είπαν, μπορείς να βλάψεις κάποιον εις βάρος μου. Και τους είπα, ναι, μπορώ, αλλά δεν θα το κάνω. А почему? Денег мало. Και γιατί λίγα είναι τα χρήματα που σου προσφέρουμε. Να σου δώσουμε μισό εκατομμύριο δολάρια. Και τους είπα, το θέμα δεν είναι αυτό. Αλλά εγώ ζω σύμφωνα με τον νόμο και ο νόμος του Θεού δεν πουλιέται. Ο Λέρμοντοφ, ο Ρώσος ποιητής, έχει πει πως δεν μπορούμε να το πληρώσουμε με χρυσό. Γι' αυτό για μένα το σημαντικότερο είναι να διατηρήσω τη σχέση μου με τον Θεό από το να πάρω μισό εκατομμύριο δολάρια. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Και αν αντιστέκεσαι όλες αυτές τις δοκιμασίες, ni straha, ni деньги, ούτε το φόβο, δηλαδή δεν έχεις φόβο, δεν φοβάσαι, ούτε δεν θέλεις τα χρήματα, ούτε θυμό, τότε έρχεται από πάνω πολύ μεγάλη βοήθεια. Και τότε μπορώ να μεταδώσω την εμπειρία μου ήρεμα και είμαι σίγουρος για το ότι έχω δίκιο. Επειδή αυτός ο δρόμος έχει δοκιμαστεί ήδη από εκατοντάδες άτομα από διαφορετικά έθνη και από διαφορετικές πίστες και βγαίνει. Το σημαντικότερο είναι να μην βαριόμαστε και να μην φοβόμαστε. Να σας πω τώρα λίγο με ποιον τρόπο μπορεί να καταληφθεί ο άνθρωπος από το σκοτάδι. Нарисуем условно, конечно. Περίπου να ζωγραφίσουμε το δημιουργήμα. Υπάρχει άλλος μαρκαδόρος. Κάτσε να πιω.
нарисовала такую картинку, чтобы вы понимали. Έκανα на ένα σκίτσο για να μπορείτε να το καταλάβετε. Кто мы такие, из чего состоим. Είμαστε και από τι αποτελούμαστε. Человек – тело. Ο άνθρωπος είναι σώμα. Тело – это самое маленькое, что у нас есть. Το σώμα είναι το μικρότερο που έχουμε. Тело без души, оно мертво. Επειδή το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό. Физической смерти душа уходит. Κατά τον θάνατο φεύγει η ψυχή και το σώμα διαλύεται. Αλλά η ψυχή είναι αθάνατη. Εάν πούμε σωστά ψυχή και πνεύμα έχουν διαφορετική έννοια. Вот человек тело. Είναι το σώμα του ανθρώπου. Η ικανότητα να σκέφτεται είναι γύρω του. Называется оболочкой. Ονομάζεται περίβλημα. Это способность чувствовать. Αυτή είναι η ικανότητα να νιώθει. Это эфирная составляющая. Αυτή είναι αέρινη απ' έξω. Экстрасенсы называют это потусторонний мир. Οι βιοενεργειακοί επιθεωρητές το ονομάζουν κακοήνιρ. Εθερικό, ναι, εθερικός κόσμος. Είναι κάποιος άλλος κόσμος, ναι. А чем он ограничен? Με τι, πώς περιορίζεται? Напоминаю, что звук распространяется со скоростью 340 метров. Σας υπενθυμίζω πως ο ήχος έχει ταχύτητα 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Мысли 300 тысяч метров. Οι σκέψεις 300.000 μέτρα το δευτερόλεπτο. 400 раз больше, чем και τα συναισθήματα 400 φορές περισσότερο από το σε. Соответственно, чем ближе к Богу. Δηλαδή όσο πιο κοντά είμαστε στον Θεό, τόσο πιο γρήγορα είναι τα κύματα. Η ταχύτητα του κύματος διαμορφώνει την έννοια χρόνος. Εσείς μόνοι σας καταλαβαίνετε πως τα ρολόγια είναι όργανο. Δεν είναι χρόνος. Είναι κάποιος μετρητής κάποιες περιόδους. Ακόμα στην αρχή της ανθρωπότητας οι δικοί μας πρόγονοι έχουν πάρει σαν χρόνο το να πώς γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη. Αλλά αυτό είναι μόνο μονάδα μέτρησης. Δηλαδή κάνει κρουαζιέρα γύρω από τον ήλιο χωρίς δωρεάν. Και αν κάποιο θυμάται πως ο Νόη ζούσε 600 χρόνια, Μοφασαήλ ζούσε 930 χρόνια και λένε πως ήταν πολύ καλοί, γι' αυτό ζούσαν πολύ. Εγώ λέω όχι, το θέμα είναι πως η Земля была к Солнцу намного ближе. Ήταν πολύ πιο κοντά στον ήλιο. И наматывала оборотов намного больше. Και οι στροφές ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τώρα. Потому что константа тяготения была другая. Γι' αυτό τότε το τράβηγμα από τον ήλιο ήταν διαφορετικό. Теперь Земля ушла примерно 10 градусов. Τώρα η Γη έχει φύγει πιο μακριά. На 10 градусов дальше. Σε 10 ακτίνες πιο μακριά. Соответственно, 2 πιέρ. Οπότε 2 πιέρ αυτού του κύκλου. Поэтому 60-70-80 χρόνια примерно кратны, είναι περίπου ίδια με τα 600-700-800 χρόνια τότε. Είναι το ίδιο δηλαδή. Ο βιολογικός χρόνος διατηρήθηκε. Αυτό είναι. Και μόνο энергетики Солнца менялось гравитационное расстояние, усиливалась гравитация, напряженность гравитационного гравитация? Гравитация. И варитита έχει αλλάξει. Ну, ученые еще в начале 20 века οι επιστήμονες ακόμα στις αρχές του 20ου αιώνα γνωρίζανε что чем выше напряженность гравитационного поля όσο μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα тем быстрее процессы внутри τόσο πιο γρήγορα γίνονται οι διαδικασίες. И мы приближаемся к понятию время. Και εμείς φτάνουμε στην έννοια χρόνος что время это всего лишь навсего скорость жизни. Επειδή ο χρόνος ουσιαστικά όλο και όλα είναι ταχύτητα ζωής. И все. Όλα. Которые регистрируются в определенном объеме.
Και όταν αυτά συμβαίνουν σε συγκεκριμένο όγκο, δηλαδή πιστοποιούνται, вы знаете, вот есть яблоко. Ξέρετε, сума, υπάρχει ένα μήλο. И червяк его начинает. Και αρχίζει να το τρώει σκουλίκι. И вот это похожая аналогия. Και αυτή аналогия. Как человек оставляет следы. Είναι όπως περίπου ο άνθρωπος αφήνει τα αποτυπώματά του στη φύση, σε αυτή καλή κατεύθυνση, κακή κατεύθυνση, όλα αυτά παραμένουν τα αποτυπώματα. Η Βίβλια так написано, книга Бытия. Η Αγία Γραφή έτσι το αναφέρει στη Γένεση. И каждая страница есть один человек. Και κάθε σελίδα είναι ένας άνθρωπος. И все, то есть... Я не хочу вас загружать. Δεν θέλω να σας φορτώνω πολύ με αυτές τις έννοιες, αλλά ήθελα να τα αναφέρω. Να επιστρέψουμε εδώ. Όσο πιο κοντά είμαστε στο Θεό, τόσο πιο ισχυρά είναι τα κύματα. И время другое. Και ο χρόνος αλλάζει. Человек далее представлен. Ο άνθρωπος πέρα από το εθέριο σώμα έχει και άλλο. Есть духовная основа. Έχει πνευματική βάση. Εδώ είναι το πνεύμα. Σαντάγιονται Господом Богом. Το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. А душа есть дух. Και η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα μέχρι αυτή είναι η ψυχή και το πνεύμα είναι μέσα. Απ' έξω από το πνεύμα, δηλαδή το περίφημα του πνεύματος είναι η ψυχή. Τα ζώα έχουν έρθει από αυτόν τον κόσμο, έχουν άλλη φύση, έχουν ψυχή. Α, ο άνθρωπος όμως έχει πνεύμα, έναν όροφο πιο πάνω, πιο κοντά στον Θεό και πιο ισχυρά. Εμείς μεσολαβούμε. Похож на линзу. Το δικό μας το πνεύμα μοιάζει με έναν φακό. Принимая нейтральную энергию. Το οποίο δέχεται την ουδέτερη ενέργεια από τον Θεό. Мы можем делать хорошо. Και μπορούμε να κάνουμε καλό. Позитив. Μπορούμε να κάνουμε και αρνητικό. Это свобода выбора. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση. Αυτό που θέλουμε αυτό κάνουμε. Потому что без свободы выбора мы никогда не сможем стать самостоятельными. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτόνομοι. И если человек живет по закону, у него всегда будет расцветать хорошее. Όλη η μοίρα του θα ανθίζει και θα γίνεται καλή. Если будет совершать ошибки, αν κάνει λάθη και αμαρτίες, все больше будет плохого. Θα αυξάνεται το αρνητικό. Поэтому кто-то сказал, κάποιος είπε, почему Бог плохого Адама создал? Γιατί ο Θεός έχει δημιουργήσει τον κακό Αδάμ. Жить не умеет. Αφού δεν ξέρει πώς να ζήσει. Они просто не знают этого закона, не знают природы человека. Αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν γνωρίζουν τον νόμο και δεν γνωρίζουν τη φύση του ανθρώπου. Поэтому человек имеет ответственность за свое поведение. Ο άνθρωπος έχει ευθύνη για τη συμπεριφορά του. Если он мог совершать только плюсы. Αν δημιουργηθεί έτσι ώστε να κάνει μόνο θετικά, αν μπορούσε να κατευθύνεται από τον Θεό μόνο, είναι, φανταστείτε το παιδί να το φέρνει, να το κρατάτε συνέχεια από το χέρι, να το ταΐζετε με κουταλάκι και να μην το αφήνετε να κάνει τίποτα μόνο του, δεν θα ηλικιωθεί και δεν θα γίνει αυτόνομο άτομο. Γι' αυτό ο πατέρας μας έχει επιτρέψει να φερόμαστε όπως θέλουμε. Και αυτοί που μάθουν να ζουν σύμφωνα με τον νόμο θα γίνουν κατ' εικόνα και ομοίωμα του Θεού και αγάπη. Οι υπόλοιποι θα μετατραπούν σε κάτι κακό. Έχει τέτοια φράση στο Ματθαίο. Я вас кричу водой, θα σας βαπτίσω με νερό και μετάνοια. Но придет тот, который крестит вас огнем и духом святым. Αλλά θα έρθει Αυτός που θα σας βαπτίσει με φωτιά και με Άγιο Πνεύμα. Зерно соберет себе пшеницу. То ο σπόρος θα μαζευτεί στην αποθήκη. Сорняки сожжет. Και οι πόλοι θα τους υπόλοιπους θα τους κάψει με φωτιά. То есть пройдет разделение. Δηλαδή θα γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους ανθρώπους. Недостойными жить на земле. Οι οποίοι δεν έχουν, δεν μπορούν, δεν πρέπει να μείνουν στη γη και αυτοί θα μείνουν. Και αυτό το ζήτημα δεν θα λυθεί με πολιτικά, ούτε με γκουρού. Που έχουμε χιλιάδες και χιλιάδες γουρούς. Αυτό θα το αποφασίσει κάποιος, θα το αποφασίσει απεσταλμένος από τον Θεό. Πριν από 2.000 χρόνια ο Θεός έχει έρθει στη γη.
Его выслушали. Тон эхун окуси. Убили. Тон эхун скотоси. А через какое-то время сказали. Кем-то полигу керо и пантиоре апуинавта. Но к тому времени христианство было настолько. А на то то христианизм был тосо калименус апо пстемата. Перестало давать там как оружие. Пустаматисе на мазине тесан окно и нанди из скотани. Потому что сила приходит в результате настоящей веры, настоящей работы. Έρχεται μόνο σαν αποτέλεσμα πραγματικής πίστης και σαν αποτέλεσμα από δουλειά με τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τις αμαρτίες, τις σημερινές αμαρτίες και προσπαθεί κάθε μέρα λιγότερο και λιγότερο να κάνει λάθη και αν ξέρει πώς να καθαρίσει τις προηγούμενες αμαρτίες του, αυτό γίνεται μόνο με συγχώρεση, με το να μην νιώθουμε θυμό, ζήλια. Η ζήλια τι είναι, όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή. Ο γείτονας έχει ακριβό αυτοκίνητο, εγώ έχω κακό αυτοκίνητο. Εκείνος έχει ωραία γυναίκα, η δικιά μου δεν μου αρέσει. Και όλο αυτή η ζήλια είναι όταν δεν θέλεις το καλό στον άλλον. Και απόλυτη απώλεια ταπεινότητας. Αυτό που εμείς ξεκινάμε τώρα να σταματάμε και να καταστρέφουμε τις αμαρτίες, τα υπόλοιπες αμαρτίες καθαρίζουν μόνο με τη συγχώρεση. Και δεν είμαι εγώ που το πιστεύω. Σε δύο σημεία υπάρχει αυτό στη βίβλο. Συγχωρήστε και θα σας συγχωρήσω. Εσείς να συγχωρήσετε και θα σας συγχωρήσει ο Θεός. Αν δεν μπορείτε, εσείς μόνοι σας το κάνετε. Η προσευχή, ο Πάτερ ημών, συγχώρησέ με τα δικά μου χρέη, όπως εγώ συγχωρώ τα χρέη των άλλων. Ποιος συγχωρεί, εμείς είμαστε όλοι θυμωμένοι. Θυμώνουμε με την εξουσία, με τους γείτονες, με την οικογένεια. Θυμώνουμε. Γι' αυτό είναι φυσικό πως πρέπει να καθαρίσουμε από αυτά. Εάν ακόμα μιλήσουμε και στη γλώσσα ραδιοτεχνικής, κάποιες κατευθύνσεις μας οδηγούν μέχρι εκεί, που δεν είναι καθαρή πηγή. Υπάρχουν μέθοδοι που μας οδηγούν μέχρι εκεί, μέχρι αυτόν τον κόσμο. Και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτό το κύμα καθαρίζουν, δηλαδή αρχίζουν να θεραπεύουν ανθρώπους. Και πολλοί από αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανοί. Έχω συναντήσει εκατοντάδες από αυτούς. Και τους έχω πει, δεν μπορείτε να είστε χριστιανοί. Επειδή πρώτα μία από τις βασικές εντολές δεν την έχετε τηρήσει. Που λέει, εγώ είμαι ο Θεός σας και να μην έχετε άλλους θεούς. Και ο Ιησούς έχει πει, κανένας εκτός μόνο από εμένα δεν θα φτάσει στον Θεό, στον Πατέρα. Εγώ θα σας πω, έχω τόσο δοκιμάσει πολύ με τη ζωή μου, μπορεί να πιστεύεις μόνο αυτός. Μπορούμε να πιστεύουμε μόνο τον Θεό και ο Θεός μας έχει παρουσιαστεί από τον Χριστό. Γι' αυτό προκύπτει πως για να πάμε σε έναν καθαρό κόσμο, αυτό το σκοτάδι, αυτό εδώ είναι σκοτάδι, από πάνω είναι κλειδί στον ουρανό. Η Αγία Γραφή επίσης έχει φράση. Όταν ο άνθρωπος έχει ρωτήσει τους μαθητές, γιατί τι με θεωρείτε, ο Πέτρος έχει πει, εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού, του ζωντανού Θεού. Και όσο πιο ειλικρινά το έχει πει, ο Ιησούς του έχει πει, ορίστε, αυτά είναι τα κλειδιά από τον ουρανό. Οι καθολικοί έχουν βγάλει κακό συμπέρασμα από αυτό, πως ο Πέτρος έχει τα κλειδιά από τον ουρανό. Όχι.
Петр предал Христа. Петрус эх продоси то Христо, если то гнорезете. Ключик у нас была вера. То кливи, а потом сорано и писки, кацари, кацари писки. Поэтому, когда человек верит, он строит слово. Нет, тот анонс, потому что пистели, демиурги. И он Богу открыт. Dio to che in ogni cosa prosciutto che ho chiesto che ho finito i pesti tosso più амифтосине просто. У меня начиналось с веры небольшой, но когда я проверил это опытом. Ксакиница на полине крепости, а вот там таким ассортитин автодон тропо. Я открылся полностью это убеждение. Аникса телиус, а попало обидине и то ли не сигурно. И помощь моя до сих пор очень сильная. Ке я стою, тике воит, я ехал и постелился по ней. Если бы я не получил эту поддержку. Антониха фитин и постелился. Я бы только в Греции или Германии не смог провести. Όχι απλά δεν θα μπορούσα να μιλήσω ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Γερμανία. Αλλά ακόμα και στη Ρωσία μετά από 2-3 φορές που θα μιλούσα δεν θα αντέχα, θα με καταστρέφουν. Επειδή τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε έναν πόλεμο με το σκοτάδι. Εγώ προσπαθώ να δείξω τον δρόμο, να εξηγήσω. Να σας εξηγήσω πώς να πηγαίνετε σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα να απαλλαχθείτε από το πρόβλημα. Αυτό είναι ο σκοπός μου, σε αυτό έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Και εννοείται το σκοτάδι δεν μου το συγχωρεί αυτό. 24 ώρες ολόκληρα παλεύω με αυτό. Αφού είναι γύρω μας, είναι παντού γύρω μας. Και είναι πολύ μεγάλη ευτυχία το ότι εσείς δεν τους βλέπετε. Το 1994 για πρώτη φορά είδα γύρω μου τέτοιο κακό πράγμα. И мне показали, что вокруг меня. Показали только тогда, когда я избавился от страха. Но это мне то эдиксан моно, когда напалактика по тому фогу. Если бы у меня был страх, а я не смазался. Ан иха фогу, его са иха треласи эпто фогу. Вот нереальные вещи. Дади прагматика онда таухия. Меня трогали, они меня это... Ме окубусане, ме... Я 2 часа вот так терпел. 2 ore садекса, ке мета... Врачом начинаешь, Господи, закрой меня. Диабаса, дин прозехи. Πάτε λιμόν και κάλυψε με από αυτούς. Είναι σαν να κινηθείς το υπόγειο και να είναι γύρω σου παντού. Στα φίδια. Α, τυράδιο. Και τι είναι αυτά γύρω μας, είναι όλοι αυτοί οι δαίμονες που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σας πω πως η κόλαση, ο Θεός δεν έχει δημιουργήσει κόλαση. Οι άνθρωποι έχουν λερώσει τη γη όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια και την έχουν μετατρέψει σε αυτή την κόλαση. Ο Θεός είναι αγάπη, αρμονία, κάτι ξεκάθαρο και καθαρό. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελεύθερη βούλησή τους έχουν δώσει μεγαλύτερη δύναμη εκεί στο μείον. Και μόνο ότι βαριόμαστε μας εμποδίζει να κατανοήσουμε αυτό το σύστημα και να σταματήσουμε να κάνουμε τα αρνητικά. Ακόμα μια φορά θα το επαναλάβω. Εμείς όλη την ιστορία μας παλεύουμε με τον εαυτό μας. Πριν τον Χριστό ήταν ο Κρίσνα, Ζαράκα, ο Μωυσής, μετά ο Χριστός και καθένας από αυτούς έλεγε περίπου το ίδιο. Σταματήστε να αμαρτύρετε, σταματήστε. Θα τελειώσει άσχημα αυτό. Ο Ιησούς, ο οποίος κατανοεί πως αφού ο ίδιος ο Θεός έχει έρθει στη γη, έχουν διώξει τον Μωυσή, έχουν σκοτώσει τον Θεό, τον Χριστό. Τι να κάνει ο Θεός που ελέγχει αυτόν τον κόσμο με την αγάπη και οι άνθρωποι αντιστέκονται σε αυτή την αγάπη. Τι να κάνει ο Θεός. Εάν ο εγκληματίας δεν αλλάζει, είναι εγκληματίας, τότε θα πρέπει να καταστραφεί.
Христа, он понял, что человечество неисправимо. Когда-то на эрхомоту Христу, он сказал, что и антропотита дэн диорфонете. Перед смертью он понимает, что его уже убьют. Και πριν τον θάνατο του Χριστός, καταλαβαίνοντας πως θα τον σκοτώσουν, έχει αρχίσει να μιλάει και λέει, θα έρθει δεύτερος και θα πληρώσει και θα πληρωθούν αυτά τα οι φίλες στη γη. Что сына? Во время прихода сына человеческого. Όταν έρθει ο ανθρώπινος γιος. И будет как во времена Ноя. Και θα είναι όπως στον καιρό του Νόε. То есть будет общеземная катастрофа. Δηλαδή θα υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στη γη. Это суд, это тоже входит в систему закона. То есть все законно. Είναι μέσα στο σύστημα του νόμου, είναι νόμιμο. Очищена вся территория. Θα καθαρίσει όλη αυτή η περιοχή. Από αυτά τα δαίμονες και μόλις σας καταλαβαίνετε πόσο άνθρωπος συνεχίζει να ζηλεύει, να κοροϊδεύει, να εκνευρίζεται κλπ. Συνεχίζει να παλεύει με το θέλημα του Θεού. Αυτό το βιβλίο στο υπό το φως της αλήθειας γράφει πως θα καταστραφεί όχι μόνο το σκοτάδι αλλά και όλοι αυτοί όσοι δεν θέλουν. У меня было примерно полтора года самостоятельного Χάρηκα, είχα μεγάλη χαρά. Ένιωθα σαν μια μπαταρία την οποία τη φορτίζουν. Και όταν το διάβασα ολόκληρο αυτό το βιβλίο, είπα πως αυτό δεν είναι γραμμένο από άνθρωπο. Αν θυμάστε στο Ματθαίο πως λέει πως θα υπάρχει στην αρχή πείνα και ταλαιπωρίες και μετά Ευαγγέλιο, το οποίο είναι καλή αγγελία, αναγγέλλεται κάτι καλό, στα ελληνικά είναι το Ευαγγέλιο. Οπότε εκεί ο Ματθαίος λέει πως θα έρθει κάποιο άλλο Ευαγγέλιο και θα δοθεί σε όλους τους λαούς και μετά θα έρθει το τέλος. Όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, κατάλαβα πως δεν είναι από άνθρωπο γραμμένο. Πέρασαν κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια. Και περίπου το 2000 μου δόθηκε κάτι σαν απάντηση. Ποιος είναι, ποιος το έχει γράψει αυτό. Λέγεται Όσκαρ Ερνέστ Μπέργκαρτ. Α, ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο του είναι Αμπτρουσίν. Σε μετάφραση από την ανατολική γλώσσα είναι γιος του φωτός. Γι' αυτό πριν έρθει ο άνθρωπος του, ο γιος του ανθρώπου, ο Όσκαρ Έρνεστ Μπέργκαρτ, είχε τον ίδιο ρόλο, τον οποίο έπαιξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πριν έρθει ο Χριστός. Στην αρχή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και μετά από πίσω του στη γη έρχεται ο Θεός. Τώρα έρχεται ο Όσκαρ Έρνεστ Μπέργκαρτ, το βιβλίο ήδη 70 χρόνια απλώνεται, δηλαδή σχεδόν 80 χρόνια είναι στη γη. Και εγώ ξέρω, γνωρίζω η δική μου προσωπική γνώμη και γνωρίζω πως στη γη ήδη υπάρχει ο γιος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί επειδή θα καταστραφεί, επειδή η δύναμη του φωτός δεν είναι ολοκληρωμένη στη γη τώρα. Και μόλις η δύναμη του φωτός γεμίσει τη γη εξ ολοκλήρου, θα έχει μέγιστη πίεση του φωτός στη γη, τότε το πνεύμα της αλήθειας θα γίνει αλλαγή στη γη για το καλό του φωτός. Και αυτοί που θα έχουν δικαίωμα να μείνουν στη γη θα ξεκινήσουν
дальнейшем жизни, непосредственно от давления воли. Поэтому это тысячелетнее царство Божие называется. Почему оно называется царство Божие? Воля Божия присутствует будет непосредственно здесь. Γιατί επειδή το θέλημα του Θεού θα υπάρχει εδώ. Στην αρχή θα φέρει πλήρη τάξη. Και μετά κάτω από την πίεση του Θεού οι υπόλοιποι που θα μείνουν στο οι άνθρωποι αν προσπαθούν ακόμα να κάνουν λάθη θα τιμωρηθούν ακόμα πιο αυστηρά. Όποιος γνωρίζει λίγο για το κάρμα ότι στήριξε αυτό θα στερήσει. Αυτό ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ενώ στην βασιλεία του Θεού θα είναι, ενώ τώρα σε λίγα χρόνια συμβαίνει, τότε θα συμβαίνει σε δύο λεπτά. Ό,τι λάθος κάνεις αμέσως θα έρχεται το αποτέλεσμα, η συνέπεια. Εκνευρίσεις και εσύ ζηλεύεις, μετά από ένα λεπτό θα σε πιάσουν τα νεφρά. Δηλαδή όλα θα έρχονται, οι συνέπειες θα έρχονται αμέσως. Επειδή η ανθρωπότητα για πολλά εκατομμύρια χρόνια δεν έχει καταφέρει να γίνει κατ' ομοίωμα του Θεού. Και έτσι αλλάζει ο όρος. Και θα πει ο Θεός, δοκιμάστε με αυτές τις συνθήκες να γίνετε άνθρωποι. Για την ανθρωπότητα αυτό είναι δύσκολο, επειδή όταν έρθουν τέτοιες δυνάμεις, εμείς έχουμε μάθει να είμαστε, να βαριόμαστε και έχουμε παραμείνει έτσι. Δεν έχουμε καταλάβει ούτε τους νόμους του δικού μας εγώ. Αν ο Θεός είναι αγάπη και χαρά όλα αυτά, τότε το πνεύμα μας επίσης είναι χαρά και αγάπη. Αλλά εμείς δεν ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του δικού εγώ μας, αλλά ζούμε κάτω από αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας επειδή βαριόμαστε και επειδή έχουμε άγνοια. Вот, ну, примерно в этой книге вы найдете ответы на многие вопросы. За то-то вы смотрите, ответите полезные вопросы, и мону. Единственное, что вы здесь не найдете. То мону, куда вы смотрите. Методику борьбы с эмоциями. И не метод, способ, как отполемить это синестимата мас. Моя задача вам. Я то, его за просмотрите, на что стоит сидеть. Я уже рассказал. И здесь я сэхопи. Что, скажем, страх я победил верой. Πως έχω νικήσει τον φόβο μου με την πίστη. Если у меня настоящая вера в Бога. Αν έχω πραγματική πίστη στον Θεό, ο Θεός είναι πιο δυνατός. Και δεν με τρομάζει. Αν εγώ τα πιστεύω αυτά, τότε φεύγει ο φόβος. Γι' αυτό από τους μαθητές μου, όσοι φοβούνται, τους λέω εσείς δεν έχετε πίστη. Αν πιστεύετε στον Θεό, εσείς τον νιώθετε, τι έχετε να φοβηθείτε, τότε δεν υπάρχει τι να παλέψουμε. Επειδή αυτά που σας λέω, η λογική δέχεται όλα αυτά μόνο όταν πιστεύει. Αν δεν υπάρχει πίστη, όλα πέφτουν και γκρεμίζονται. Теперь давайте попробуем разобраться с ревностью. Τώρα να δοκιμάσουμε να κατανοήσουμε τη ζήλια. Учитывая свободу выбора. Εκτιμώντας την ελεύθερη βούληση και των ανδρών και των γυναικών είναι ίδιο. Моя ревность. Η ζήλια μου, η ανθρώπινη, είναι διαχωρισμένη στα δύο. Страдания. Όταν υποφέρεις. От того, что я теряю свою любимую. Επειδή χάνω την αγαπημένη μου. Это не грех. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως τιμώνω και προσπαθώ να χαλάσω τη ζωή της γυναίκας μου αν φύγει από μένα, αυτή είναι η αμαρτωλή πλευρά της ζήλιας. Ας σκεφτούμε. Ας πούμε πως εγώ αγαπώ κάποια γυναίκα η οποία μου αρέσει πολύ και δεν νιώθω καλά χωρίς αυτήν.
она стала уходить другому мужчине. Пиени просто капионалун, опиус царей. Адинан ты сколько-то навеси, го имя канус. Ты, я ты фейвис от меня. Архизо долоплокис, кэлипа. Слова грубые. На ты прозвали. Δεν έχω δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο σε αυτό. Έχω άλλο δρόμο να κοιτάξω τον εαυτό μου και να πω τι αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι καλύτερος από μένα, γιατί προσελκύσει τη γυναίκα. Και βλέπω πως ας πούμε το σώμα του είναι ίδιο περίπου με το δικό μου. Οπότε κάτι στις σκέψεις μου και στην πίστη μου. Εγώ μπορώ να είμαι όμορφος άνθρωπος, μπορεί να έχω πολλά χρήματα. Ζανούδι. Ζανούδι. Α, να είναι βαρετός. Ναι, μπορεί να είμαι πολύ βαρετός. Μπορεί να είμαι ευλαβερός, να βλάπτω. Μπορεί να είμαι πολύ εκπαιδευμένος, αλλά να βλάπτω. Μπορεί να μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μπορεί να μ' αρέσουν οι πεταλούδες, αλλά η γυναίκα να θέλει θέατρο, καφέ. Εγώ να μην έχω χρόνο να ζω μέσα στον εγωισμό μου. Είναι τα ενδιαφέροντά μου. Και η γυναίκα, λέω στη γυναίκα, πάμε να ασχοληθούμε με τις πεταλούδες μου και εκείνη λέει θέλω να πάω στο θέατρο. Εγώ λέω όχι. Και αν στο μυαλό μας όλα είναι κανονικά, αλλά αν η γυναίκα μου αυξάνει την αγάπη της μέσα της επειδή πιστεύει και ανεβαίνει προς τα πάνω, ενώ εγώ παραμένω σε αυτά τα όρια, είναι φυσιολογικό πώς θα νιώθει άσχημα μαζί μου. Επειδή όσο πιο καθαρός είναι άνθρωπος, τόσο πιο ευαίσθητος γίνεται προς τις αμαρτίες των άλλων. Είναι σαν να βγάζει το δέρμα σου. Εμείς μοιάζουμε με... Εμείς σαν μπανξί, σαν κάποιοι που μένουν στο σταθμό τρένο, βρώμικοι, μυρίζουμε άσχημα. Ξαφνικά να έχω αποφασίσει εγώ να πάω στο μπάνιο, να πληθώ, να πετάξω τη βρώμικη και τα βρώμικα ρούχα, να βάλω καθαρά. Και περπατάω και μου λένε ένα δίπλα μας και εγώ λέω όχι. Εγώ δεν νιώθω καλά μαζί σας. Γι' αυτό ένας νεαρός μοναχός ρωτάει κάποιον παλιό μοναχό. Και του λέει, Πάτερ, πες μου, αν τη ρώτησε εντολές, Δεν πρέπει να φεύγω από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να φύγεις εσύ από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Θα φύγουν αυτοί από εσένα. Εσύ για αυτούς θα είσαι σαν ζωντανή κατηγορία. Και τότε ναι, υπάρχει αυτό που λένε πως το σκοτάδι από αδύναμους ανθρώπους κάνει όπλο ενάντια στους δυνατούς. Κοιτάξτε κάποιον σωστό άνθρωπο, τίμιο άνθρωπο. Подвергается натиску людей ничтожных. Повалится пиеси по антропов, по клегу, по ине, грематии, скизуне. Почему честный человек проигрывает? Яти кердизио, яти ханио, тимио сантропос. Образно говоря, Бог на нас смотрит, на хороших людей говорит. Ας πούμε, ο Θεός κοιτάει εμάς τους καλούς ανθρώπους και λέει, εσείς μπορεί να είστε καλοί, αλλά δεν είσαστε άγιοι. Γι' αυτό εσείς έχετε κάτι λίγο-λίγο κακό και έλλειψη πραγματικής πίστης. Και αυτό με ενοχλεί να σας βοηθήσω και να διώξω όλα αυτά που δεν... Εσείς με ενοχλείτε με το ότι βαριέστε.
Поэтому я могу взять под защиту, но вы не идете. Закон движения. Идет человек к Богу, и Бог тогда идет к человеку. Человек должен первый сделать шаг. Άνθρωπος πρέπει πρώτος να κάνει το βήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το βήμα δεν είναι νόμος, αλλά είναι, δεν είναι μόνο με λόγια, είναι με πράξεις. Σε τέτοια περίπτωση ξεκινάει να ενώνεται ο λιός ο οποίος έχει φύγει από τον νόμο και επιστρέφει στον νόμο. Άλλη μια φορά μπορώ να σας πω, η επιλογή είναι δική σας. Рассказать вам про тестирование разными теориями. Для каких теорий? Вот скажем. Это человек, который хочет понять суть религии. И вот ему говорит какой-то профессионал. Это может быть священник какой-то. Человек хочет избавиться от своих грехов, от своих грехов. А этот человек, не избавившийся от грехов, Вот почему не хватает нам. Я то и мать.
δεν μας φτάνει στη γη να κατανοήσουμε. Μπορούμε να το πούμε πιο απλά. Πως για 2000 χρόνια οι γερείς θα έπρεπε θα έπρεπε να είχαν μάθει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο εδώ και χιλιάδες χρόνια οι γερείς. Τότε θα μας πηγαίναν όλους εκεί πάνω. Και τότε δεν θα υπήρχαν τέτοια προβλήματα στη γη πουθενά. Επειδή αν ένας άνθρωπος έχει νικήσει 10.000 άτομα αν είχαν νικήσει, αυτοί που αρρωσταίνουν και υποφέρουν, αν βλέπαν αυτούς τους χιλιάδες, θα λέγανε και εμείς θέλουμε να ζήσουμε σαν αυτούς. Να μας μάθετε. Και αν τους μαθαίνανε, θα ήταν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια και θα ερχόταν το φως στη γη. Но у нас этого не происходит. Поэтому мы безоружны против тьмы. Гято эмис дэн эхуме, имасте аоптихо броста стон скотади. Ибо настоящее христианство, если Эпидио прагматикос христианизмос прети на гин тропо жиз. Это абсолютное оружие против тьмы, оно всегда его предстоит. Ато инэ то калитер опло энадия стэ скотади. Эпидио антропос хорис о Θεό дэн бори на никиси. И все решения всех проблем нас, эту систему надо понять. Поэтому Иисус говорил, тайная вечеря, что мистико дикно. Я воплощенное слово. Его имя соматомено слово, что слово воплоти. Οπότε αυτό είναι ο λόγος, μπορείτε να το φάτε, να το πείτε. Κάντε το στην περιφορά σας. Και όχι μόνο επιφανειακή, αλλά και μέσα. Επιφανειακά είναι πολύ λίγο, πρέπει να γίνει και μέσα στον άνθρωπο. Μόνο σε τέτοια περίπτωση γίνεσαι χριστιανός και δεν μπορεί να σε αγγίξει το σκοτάδι. Θα σας πω ακόμα λίγο για την βάφτιση και θα πάμε στις ερωτήσεις. Τι είναι βάφτιση? То, что я рисую, заштриховано. Αυτό που σας ζωγραφίζω εδώ είναι ο τομέας των σκέψεων και των συναισθημάτων μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιθυμήσει ειλικρινά από την ψυχή του να καταλάβει και να καταστρέψει τις αμαρτίες και να σταματήσει να αμαρτένει. Περίπου σε αυτό το σχήμα που φτιάξαμε τον Νό. Πίστη, ελπίδα, μετάνοια, θέληση, υπομονή για πολλά χρόνια. Τότε όταν κάποιος βαφτίσει τον άνθρωπο, то есть воля Божья приходит на помощь человеку. Δηλαδή το θέλημα του Θεού έρχεται για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Пробивает сюда канал. Κάνει ένα κανάλι, ανοίγει ένα κανάλι εκεί. Душа. Στη ψυχή και ενώνει τον Θεό με αυτόν τον άνθρωπο. Για πολλά εκατομμύρια χρόνια στη γη υπάρχει σκοτάδι πάρα πολύ στη γη. Και ο άνθρωπος μόνο με το θέλημά του, μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει να το βγάλει από πάνω του. Η βάπτιση ουσιαστικά είναι ένωση με το θέλημα του Θεού. Όταν έχει τέτοια υπεράσπιση, ο άνθρωπος μπορεί να πολεμήσει. Και εδώ το σημαντικότερο είναι τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, είναι από τη μία πλευρά και από την άλλη τι πρέπει να κάνει ο Θεός. Η βάπτιση από μόνη της δεν καθαρίζει τις αμαρτίες. Αλλά όπως έχει πει ένας από τους Αγίους, απλά η βάφτιση ετοιμάζει τον δρόμο προς τον Θεό. Ο άνθρωπος έχει τίμιες προθέσεις να σταματήσει να αμαρτύνει και ο Θεός μας δίνει από πάνω, ορίστε, πάρε βοήθεια. Αλλά εσύ πρέπει μόνος σου μετά να καταφέρεις. Και ο άνθρωπος λέει, μα δεν έχω δύναμη. Τότε ο Θεός λέει, εντάξει, αν δεν έχεις δύναμη,
Όπου έχεις δώσει τη δύναμή σου, εκεί να ψάξεις. Ты человек, испачкал этот мир. Εσύ, άνθρωπε, έχεις λερώσει τον κόσμο. Και ο Θεός δεν θα τα καθαρίσει αυτά για σένα, δεν είναι δίκαιο. Вот если ты будешь хоть что-то делать. Αν εσύ κάνεις κάτι για να καθαρίσεις μέρος από τις αμαρτίες σου, τίμια και στο μέγιστο δυνατό. В этом случае своего баланса спишется все остальное. Τότε θα καθαρίσουν όλα τα υπόλοιπα. Если ты не будешь этого делать, αν δεν το κάνεις, так и останешься здесь, θα παραμείνεις κάτω από αυτά, κάτω από το σκοτάδι. Но кто же виноват, что ты не видишь? Αλλά ποιος θέλει που είσαι, που εσύ βαριέσαι? Царство небесное силы берется. Το βασιλείο του Θεού με δύναμη μπορείς να το καταλάβεις. Вчера я говорил, что мы пришли на землю, чтобы избавиться от лени. Για να απαλλαχθούμε από την βαρεμάρα. Αν δεν απαλλαχθούμε από αυτήν, γίνεται επιλογή, φυσική επιλογή. Δεν μπορούμε να γίνουμε εξελιγμένα πνεύματα αν δεν έχουμε δύναμη γι' αυτό. Αυτά. Για ερωτήσεις τώρα, αν κάποιος θέλει. Μπορείς να πάρεις μικρόφωνο εσύ να απαντάς και θα πάρω εγώ το άλλο για να συγγνώμη το χώρο. Нет вопросов, есть? Есть, есть, да, просто. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είπατε. Большое вам спасибо за то, что сказали. Το οποίο θέλω να ρωτήσω το εξής. Έτσι όπως παρουσιάσατε, είναι σαν το πεδίο το οποίο αναφερθήκατε να λειτουργεί μηχανιστικά. Так как вы это сказали, это поле как бы работает механически. Μπορούμε να πούμε ότι είχε μειώτητες σαν ένα κομπιούτερ το οποίο έχει δεχτεί. Работает на работе как компьютер. Που έχει δεχτεί ένα ιό, ένα πρόγραμμα κακόβουλο. Что это как вирус, который пачкает весь компьютер. Η δεύτερη ερώτηση. И второй вопрос. Αναφέρατε πριν, δεν ξέρω να καταλάβω καλά, ότι έχει έρθει ο Χριστός στη γη ξανά. Δεν το καταλάβω. Говорите, я не понял немножко, что вы сказали, что уже Сын Бога пришел сюда и Он здесь. Αυτές οι ερωτήσεις. Μην я тебе об этом говорю. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά που το λέω. Есть люди, которые это чувствуют. Υπάρχουν άνθρωποι που το νιώθουν. Есть один священник в Америке. Υπάρχει ένας ιερέας στην Αμερική, ο οποίος το έχει πει. У меня пришло знание, что в 1994 году лей, появился сын. Лей, в каком году? В 1994 году. Он сказал даже сколько, он не родился в 1994 году, εκείνος а он начал действие. Μάλλον, όχι έχει γεννηθεί τότε, μπορεί τότε να έχει ξεκινήσει τη δράση του. Ведь Иисус Христос не начал с детства работать. Αφού ο Χριστός δεν έχει ξεκινήσει από τα παιδικά του χρόνια να δουλεύει. Иоанн Креститель говорит, лей άλλα. Апокалипсис говорит о другом. О чем? Γιατί ξεκινάει άλλα. Εγώ πιστεύω περισσότερο αυτά που βλέπω πως συμβαίνουν στη γη. Όταν οι μαθητές έχουν πει τον Χριστό πότε θα γίνει το τέλος των αιώνων, τους έχει πει όταν στη γη θα αρχίσουν λαός με λαός, βασιλείο με βασίλειο, αδερφός με αδερφός, πόλεμοι. Очень много уже пророков будет. Πολλοί θα υπάρχουν ψευτοπροφήτες. Όταν τα δείτε όλα αυτά, να ξέρετε πως έχει ξεκινήσει η δίκη και στη γη. То есть идет суд. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η δίκη. А кто может вести суд? Только ποιος μπορεί να κάνει την δίκη? Μόνο κάποιος που αποφασίζει από πάνω. Вот в этой книге написано, что во время приветствия сына, когда будет открытую, и начнется самое большое. Πως όταν έρθει ο γιος θα βγει στα ανοιχτά και θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Γιατί? Потому что если сейчас выйдет в открытую, это... Επειδή αν τώρα βγει στα ανοιχτά αυτός ο άνθρωπος, θα τον σκοτώσουν. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη επίσης έχει
белом коне имя Слово Божие. Пусть кто-нибудь ипотисе астроалого имеет то Слово Твое. И тоже говорится последовательно. Будет конкретный, будет конрижий. Легите, пусть ипартун, ипарти. Ένα άλογο θα υπάρχει κόκκινο, άλογο θα υπάρχει τέταρτος άγγελος. Και του έχει και θα δοθεί δικαίωμα στον ήλιο να καίει τους ανθρώπους. Από την επιστήμη επίσης μπορώ τουλάχιστον μία ώρα να σας οδηγούμε. Υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν βιβλία. Πως στο ηλιακό σύστημα συμβαίνει κάτι. Это не никакие предсказания, это строгая профетия, сине австрия пистини. Το ερώτημα είναι αν δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε την Αποκάλυψη. Εάν δεν τη δεχόμαστε, το αφήνουμε σε συζήτηση. Вопрос на что мы верим в Апокалипсис или не верим. Πρέπει να κατανοήσουμε. Το θέμα είναι πως πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αποκάλυψη. Αυτό δεν συμβαίνει πως μεθαύριο θα βγει ο ανθρώπινος γιος και θα τα ξεκινήσει όλα αυτά. Έχουν πει πως δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα. Αλλά όταν δείτε αυτά τα σημάδια, θα ξέρετε πως κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί. Γιατί στην Αποκάλυψη δεν λέει το πότε, αλλά λέει για τη διαδοχή των γεγονότων. В этой Апокалипсисе не говорится о том, когда это будет, но говорится о другом. Όταν θα εμφανιστεί ο Ιησούς, πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποια άλλα πράγματα. Должны будут случиться какие-то другие вещи. Βάσει της Αποκάλυψης. Να απαντήσω, υπάρχουν δύο μισά αυτής της απάντησης. Η πρώτη είναι, όταν ρώτησα εγώ κάποτε, Θεέ μου, γιατί εγώ ξεκίνησα την κίνηση προς τον Θεό όταν ήμουν 46 χρονών. Και μου απαντήθηκε πώς ήρθε ο καιρός. Пришло время ήρθε ο καιρός сказать людям, с Богом, να ενημερωθούν οι άνθρωποι να επιλέξουν με τον Θεό ή με τον Διάβολο. Плохое, αν μπορείς να απαντήσεις, να νικήσεις το δικό σου το κακό, αν μπορέσεις, δώσε αυτές τις γνώσεις στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στη γη βλέπω πως λειτουργεί το φως. Απλώνεται το φως. Το δεύτερο, όταν ένας άνθρωπος μου, εμένα, πριν από 10 χρόνια, μου είπε, δεν με ενδιαφέρει πότε θα είναι το τέλος του κόσμου, σήμερα, μετά από χρόνια ή μετά από 100 χρόνια. Εσείς μου δώσατε να καταλάβω και εγώ τώρα ντρέπομαι να ζω με τον παλιό τρόπο που ζούσα. Αν είναι και μετά από ακόμα και σε 100 χρόνια να συμβεί αυτό, εγώ από σήμερα θα ξεκινήσω να εφαρμόζω αυτά που έχετε πει, επειδή έχω καταλάβει πως δεν πρέπει να ζω όπως πριν. Γι' αυτό θεωρώ πως το ερώτημα για το τέλος του κόσμου είναι δευτερεύον. Επειδή ο άνθρωπος μπορεί να πει είναι μακριά ακόμα το τέλος του κόσμου, μπορώ να συνεχίσω να ζω όπως ζούσα και μετά βλέπουμε. Εγώ πάντα λέω, δεν επιμένω, ο άνθρωπος μόνος του πρέπει να κάνει την επιλογή του. Θέλει να συνεχίσει να ζει έτσι ή θέλει να συνεχίσει αλλιώς. Είναι δική μας επιλογή. Αυτό είναι πινκ-πονγκ, γιατί άλλο θέμα είναι η διαδοχή των γεγονότων στην Αποκάλυψη και άλλο θέμα είναι η προσωπική μετάνοια. Δεν διαφωνεί κανένας για την προσωπική μετάνοια. Είμαστε αμαρτωλοί, εκτός σεβαστών. Αν σας κουραζώ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά το πρώτο...
Просто заработать сколько мы только да, потому что это механистика, какая правота. Вы не ответили мне на первый вопрос, насколько это механически, что вы как будто засорены как компьютером, как будто бы у нас вселился вирус. Ну, смотрите, я вчера рассказывал. Ναι, χτες το είχα πει σχέση με αυτά, απλά θα πρέπει να το επαναλάβω. Что передний мозг наш? Πώς το μπροστινό μας μυαλό το μεγάλο? И задний мозг, мозжечок для нас. Είναι το μεγαλύτερο και από πίσω το μικρό μυαλό. Вот на передний мозг оказывает давление тьма. Το σκοτάδι ασκεί πίεση. И в самом начале, когда я пытался και στην αρχή, όταν προσπαθούσα να κατανοήσω αυτό το σύστημα и в моих отношениях с Богом, και στις σχέσεις μου με το Θεό и понять, что такое во μне και να καταλάβω τι είναι η αμαρτία и как с ним бороться, και πώς να την πολεμήσω, я столкнулся с тем, εγώ συγκρούστηκα με αυτό, что голова мне не дает это, το ότι το κεφάλι μου δεν μου το επιτρέπει. Очень мощный оппонент. Είναι πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος. Зачем тебе говорить, есть церковь? Σου λέει τι θέλεις τώρα, τι ψάχνεις, υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν γνώσεις. Μπορεί κάποιος ιερέας να είναι αδύναμος, άλλος δυνατός, πήγαινε και ψάχνει. Εγώ πήγα σε ιερείς, τους έλεγα παρακαλώ να μου μάθετε να ζω σύμφωνα με τον νόμο και με τις εντολές. Ο πρώτος ιερέας μου είπε ότι έχεις φοβερό εγωισμό και έπαρση. Никто не может жить. Κανένας δεν μπορεί να ζει σύμφωνα με τις εντολές. Я сказал, но вы же зовете. Εγώ είπα, μα πώς εσείς μας ζητάτε να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αφού μας το ζητάτε να μας μάθετε πώς. Меня прогнали. Και με διώξανε. Я стал сам. Άρχισα μόνος μου να ψάχνω. Έμαθα μόνος μου να τα διώχνω αυτά, χτες το διηγήθηκα με λεπτομέρεια. Πέρασε καιρός και το κεφάλι μου άρχισε να καταλαβαίνει τι να κάνω. Ήταν πολύ βαριά στιγμή στη ζωή μου η αρχή. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω πως το φως μπορεί να καταστρέψει το σκοτάδι, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή μόλις σας καταλαβαίνετε πως η κίνηση είναι δράση. Δηλαδή εγώ σαν πρόσωπο πρέπει να κάνω τα πρώτα βήματα προς το Θεό. Γι' αυτό στην αρχή κατάφερα να κάνω αυτό και μετά απλή λογική, πολύ απλή λογική. Τίποτα δύσκολο δεν υπάρχει. Όταν κατάλαβα τη θεωρία ήταν η πρώτη δυσκολία. Αλλά μετά έπρεπε αυτή την θεωρία να την εφαρμόσω. Для этого нужно воля и терпение. Και γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και θέληση. Я 21 год занимаюсь. Εγώ ασχολούμαι 21 χρόνια με αυτό. И в начале года было, конечно, και στα πρώτα χρόνια έκανα πάρα πολλά λάθη και πολλές αποκλήσεις, οι οποίες μετά βάσει εμπειρίες κατάφερα να καθαρίσω και να διώξω. Αλλά όπως δύσκολα είναι να βγάλουμε σίδερο ή οτιδήποτε ή χρυσό στο βουνό, πρέπει να καθαριστεί όταν βγαίνει το χρυσό για να βγει το καθαρό σίδερο. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του δρόμου, αυτής της διαδρομής, άρχισα να καταλαβαίνω πως ο λόγος του Χριστού είναι καθαρός, αλλά πάνω του το καλύψανε με πράγματα τα οποία είναι άχρηστα. Και αυτά έχουν κάνει τους ανθρώπους αυτό το πράγμα, το να μην τα καταφέρουν με το μυαλό τους. Και ο καθένας άρχισε να τα ερμηνεύει όπως θέλει, με τον δικό του τρόπο, αφού γνωρίζετε υπάρχουν αρκετά κινήματα και σε κάθε κίνημα της θρησκείας υπάρχουν και άλλα ακόμα κινήματα, άλλες κατευθύνσεις. Οπότε στην αναζήτηση που έκανα, εγώ έλεγα ποιος μου δίνει το δικαίωμα, ποιος. Τότε άρχισα να προσεύχομαι στον Θεό, πήγα στο μοναστήρι, πήγα στον ιερέα
И решил, что придется мне самому. Και κατάλαβα πως πρέπει μόνος μου να τα καταφέρω. Но моя просьба была очень сильной. Αλλά επέμενα, δηλαδή ήταν πολύ δυνατή η προσευχή μου. Я сказал, я готов остаться в жизни. Είπα, είμαι έτοιμος να παραμείνω στη ζωή. Корочку хлеба кушать, ничего και να μόνο ένα ξερό ψωμί να τρώω για να ασχοληθώ με αυτό. Ну, насколько мне удалось это сделать, судить вам. Όσο έχω, για το αν τα έχω καταφέρει, εσείς μπορείτε να κρίνετε. Το σύστημα αυτό πραγματικά λειτουργεί. Επειδή στην πρακτική μου, στη βοήθεια που έχω δώσει στους ανθρώπους, υπήρχαν στιγμές που με είχαν παρακαλέσει να βοηθήσω κάποιον μετανάστη. Εγώ από το τηλέφωνο τον βοηθούσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η ενέργεια μεταδίδεται από το τηλέφωνο, βέβαια. Вот, скажем, земля, ας πούμε πως εδώ είναι η Γη, έχει επίσης παιδεία γύρω της, ηλεκτρομαγνητικά παιδεία, συχνοτήτων παιδεία, ράδιο παιδεία κλπ. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει ένα τέτοιο πεδίο. Только в отличие от Земли у него идут встречи и потоки. Взаимовстречи и потоки. Это особенность Земли. Я объяснял, что это поле намного больше, чем Земля. И это намного больше. И получается, что если я хочу помочь человеку, находясь в России, он находится в Бразилии, что происходит? Я даже объяснял своим ученикам, что мне нужна помощь, потому что я без телефона. Πει ακόμα και στους μαθητές. Έχω πει στους μαθητές μου, μπορείτε ούτε καν να πάρετε εσείς βοήθεια από εμένα και χωρίς να με πάρετε τηλέφωνο. Απλά θα με σκεφτείτε και θα έχετε τη βοήθεια από το πεδίο το δικό μου. Τι συμβαίνει, δηλαδή, στο όριο του πεδίου μου, το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό, αλλά αν είμαι βαφτισμένος και έρχεται από πάνω, έρχονται από πάνω κύματα, αν δεν φτάνουν οι δικές μου προσωπικές δυνάμεις. Если это дело не противоречит закону, αν αυτό δεν είναι ενάντια στον νόμο του Θεού, тогда мне всегда идет помощь. Τότε εμένα πάντα μου δίνεται βοήθεια για καλές πράξεις. И можно сфокусировать свое поле. Και μπορώ να συγκεντρώσω τη βοήθεια αυτή όπου θέλω. Кто знает физику немножко? Όποιος γνωρίζει λίγο από φυσική. Есть теория общего поля. Υπάρχει θεωρία για το κοινό πεδίο. Что концентрацию силы μαζευτεί σε οποιοδήποτε σημείο και όχι μόνο σε ένα. Θα σας πω για μία περίπτωση μικρή. Όταν περίπου το 96, περίπου αυτά τα πράγματα έλεγα στη Μόσχα. Έχω εξηγήσει πως η ύπνος είναι βλαβερή, τους έχω πει πως είναι κάποια συγκέντρωση, υπάρχει συγκεκριμένη εξάρτηση από άλλο όν, οπότε αυτό είναι έγκλημα. Και έλεγα για την παραψυχολογία πως μας οδηγεί σε συγκέντρωση επίσης συναισθημάτων. Στην αίθουσα ήταν περίπου 500 άτομα. Ήταν δύο σχολές, τις οποίες τις εκπαιδεύανε τη μία σε ύπνωση και την άλλη σε εσωτερική. Πώς θα το πω, εσωτερική. Και εγώ προσπαθούσα να ζωγραφίσω και το χέρι μου σταματούσε σαν να πάγωνε. Και ένιωθα πως ήταν κάποια αλληλεπίδραση. Εγώ δεν ήμουν τόσο δυνατός τότε, ήταν πριν πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια σχεδόν. Και φυσικά εννοείται, τότε δεν είχα φόβο, εγώ ποτέ δεν πανικοβάλλομαι. Επειδή ο φόβος αρχίζει να εμποδίζει το μυαλό. Και τότε εγώ δεν ήταν τα δικά μου μάτια που βλέπανε, αλλά ήταν πίσω μου που έβλεπα πως κάθεται κάποια ομάδα ανθρώπων και προσπαθούσαν να μειώσουν το πεδίο μου, να το μειώσουν για να μην μου επιτρέψουν να μιλήσω για την αλήθεια. Σε ανοιχτά
αυτοί δεν μπορούν να συζητήσουν μαζί μου, επειδή δεν έχουν δύναμη. Επειδή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τα χρήματα, τους ενδιαφέρει να μεταφέρουν περισσότερους ανθρώπους στο σκοτάδι. Τότε εγώ, συνεχίζοντας να δουλεύω, χωρίς να γυρίσω προς την αίθουσα, άρχισα επίσης να καλύπτω το δικό τους πεδίο και προσευχήθηκα, Θεέ μου, βοήθησε. Ήταν σε άλλο επίπεδο, το μυαλό μου βρισκόταν ακόμα εδώ, αλλά η ψυχή μου ξεκίνησε να ασχολείται με τα άλλα. Οπότε σε 2-3 λεπτά κατάφερα να τους καλύψω. Και τότε άρχισαν να φέρονται αλλιώς. Είπαν, μπορείτε να κάνετε διάγνωση ανθρώπου. Εγώ είπα, ναι, να ξεκινήσουμε, ας το κάνουμε. Ήρθε μια γυναίκα, περίπου 40 χρονών. Εγώ την ζωγράφισα τις δομές της. Είπα, έχετε πρόβλημα με το κεφάλι. Έχετε κάποιους ερεθισμούς, κάτι στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή εκεί σε αυτό το σημείο της σπονδυλικής στήλης. Κρυτάτικη. Και πόνοι στο κεφάλι. Και έβλεπα κάτι σκοτεινό, δηλαδή σαν ρέγγεν μπορούσα να δω μέσα. Εδώ είναι κάτι δυσλειτουργία, εκεί δυσλειτουργία παντού. Και είπα σε αυτή την γυναίκα, έχετε αυτό και αυτό. Και μου είπε, πήρε το μικρόφωνο και είπε, δεν είναι αλήθεια, εμένα δεν με πονάει τίποτα από αυτά. Εγώ ξανά, επειδή δεν έχω φόβο, πήρα. Δεν ξέρω γιατί λέτε ψέματα, αλλά αυτές είναι οι ερωτήσεις σας. Και είπε, όχι, είμαι απόλυτα υγιής. Και ήταν πάουζα. Η αίθουσα είπανε, ακόμα έναν βρήκαμε που λέει ψέματα. Εγώ όμως, επειδή δεν φοβάμαι, το αποτέλεσμα είναι πως εγώ δεν πανικοβάλλομαι, ούτε θύμωσα με αυτή τη γυναίκα σαν αποτέλεσμα. Και ξαφνικά βγήκε ένας άντρας γύρω στις 50 και είπε, μπορώ να πάρω το μικρόφωνο. Και πήρε το μικρόφωνο και είπε, είπε σε αυτή τη γυναίκα, Βικτόρια, γιατί λες ψέματα, αφού είναι ακριβώς εσύ, έχεις γυναικολογικά προβλήματα, συνέχεια σου κάνουν μασάζ επειδή έχεις πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη και παραπονιέσαι για πόνους στο κεφάλι. Αυτή πήρε, έφυγε. Εκείνος γύρισε προς την αίθουσα και είπε, συγγνώμη, είμαι ο άντρας της. Και τελείωσε. Έτσι πάντα η βοήθεια του Θεού έρχεται σε δύσκολες στιγμές. Και μετά όταν έκανα κάτι τέτοιο, μου λέγανε, όταν λες την αλήθεια μην φοβάσαι τίποτα. Πάντα το φως θα σε υποστηρίζει και θα βγαίνεις από κάθε κατάσταση επειδή ο Θεός είναι μαζί σου. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ήταν λίγες, είχα παντού σε διάφορες χώρες και στη Ρωσία. Γι' αυτό σαν τέλος μπορώ να πω πως είμαστε όλοι από μία φυλή. Έχουμε γεννηθεί, προερχόμαστε όλοι από τον ίδιο, από τον Θεό και αυτό μας δημιουργεί. Οπότε να λέμε, Πάτερ ημών, ας είναι το θέλημά σου. Και εγώ μπορώ να λέω με το χέρι μου απλά πόσο Θεός, πόσο τηρούμε το θέλημα του Θεού, αλλά καθένας από εσάς έχει ελεύθερη βούληση. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο απέναντί σας. Σας εύχομαι ως όλους υγεία, επιτυχία στη ζωή. Και απλά θέλω να σας πω πώς είναι πιο εύκολα να τα καταφέρετε όλα αυτά. Αυτοί που, αν θέλουν πιο σοβαρά να συζητήσουμε, πιο συγκεκριμένα κάποιες στιγμές να καταλάβουν. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν, αν θέλετε, να καθίσουμε.
Αλλά δεν χρειάζεται πλέον κάμερα να καθίσουμε να τα... Το βασικό θέμα το... Και να καθίσουμε να μιλήσουμε. Μόνο το τελευταίο θα πω. Τι εμποδίζει τον άνθρωπο. Φανταστείτε, εδώ είναι ο άνθρωπος. Και εδώ είναι οι δυνατότητες. Εδώ είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το σώμα. Дух оказался слабым, то пнегма и надинамо, и чувства стали испачкаться. Это плохие энергии. Грех – это плохая энергия. И амартия – это какие энергии. Кто запачкал человека? Сам человек себя запачкал. Как можно от этого избавиться? Я об этом рассказывал. Прощайте и прощение Богу. За человеком миллионы грехов тащатся. И каждый требует искупления. Если человек это занимается, прощает. Αν ο άνθρωπος ασχοληθεί με αυτά, συγχωρεί κλπ. Постепенно начинает уходить. Αρχίζουν να φεύγουν αυτά. А чтобы голова не мешала. Για να μην εμποδίζει το κεφάλι. Εγώ σας είπα και χτες. Как это делается? Σας είπα πώς το λέμε. Με ποιον τρόπο το κεφάλι μπορούμε να το απαλλάξουμε από αυτά. Ну что, все? Как можно избавиться от раздражения? Να μην έχουμε εκνευρισμό, τον καθημερινό εκνευρισμό που νιώθουμε. Επίσης, απάντησα. Ο θυμός, εκνευρισμό, όχι να συγκλείψει. Αν κάποιος σας εκνευρίζει, πείτε εντάξει, είχε επιλέξει να είναι τέτοιος. Όταν οι διπλανοί σας εκνευρίζουν και απάντηση, από όλα μπορούμε να, τα αποφύγουμε. Φύγουμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Закрываем, наклеиваем лиго тис камеры, с нами помилисуме, наклеиваем на каси. Всего доброго, и Христо. Христо, и на каси суме на. Спасибо большое. Пожалуйста.